Καλησπέρα, η εκπομπή The Muppet Show του Star.gr με τα προγνωστικά για τα παιχνίδια που έρχονται το μεσοβδόματο κουπόνι. Είναι και πάλι εδώ. Για μια ώρα περίπου θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι με τα προγνωστικά που έχουμε να δώσουμε για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, αλλά και για τις εκλογές πια, αφού έχουμε μπει σε εβδομάδα εκλογική και παρουσιάζει και μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρασε τώρα, τον είδατε μπροστά, γιατί τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Κάνε και σαν αγοράκι μου, έτσι. Κάτσε. Πούλο τώρα. Κάτσε μέσα. Τι γίνεται. Κάτσε κάτω, Ηλία. Πέρασε αυτό το πράγμα που είδατε να περνάει μπροστά σας. Ναι, ήταν νουφού. Ήταν ο Ηλίας ο Παπανικολάου. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση δεν έχει μάθει μην περνά μπροστά από τις κάμερες. Είναι σαν κάποιον άλλον που του λέγαμε μην περνά και πέρασε ένα χαλί στον ώμο μπροστά από τις κάμερες στο δοκιμαστικό. Κατάλαβε. Ναι, θα μας ενημερώσεις. Λες και κάνετε κάτι. Πόσο τσεκάτο κάνει το δελτίο, ρε μεγάλη μου. Κάνετε. Ξέρετε, είπα προχθές και γέλαγα. Κάνετε 30 συσκέψεις τη μέρα και δεν έχουμε πιάσει ένα τρίτο από το στόχο. Γιατί εσύ, ρε μεγάλη, πιάνεις το στοίχημα που κάνεις τον έξυπνο. Ναι, ρε, το πιάσα το στοίχημα. Και έχω για να σου πω για τις εταιρείες τώρα. Τις έχω πάρει στο κρανίο που δεν μας δίνουν τα λεφτά. Ποιος δεν μας δίνει τα λεφτά. Ναι, σε πληροφορώ, υπάρχει εταιρεία που δεν δίνει τα λεφτά. Αλήθεια. Να, και έχει να κάνει με τις εκλογές και αυτό. Να σου πω κάτι. Προανήγγειλα ήδη πριν πεις οτιδήποτε, ότι έχουμε πολύ πράγμα για τις εκλογές. Έτσι, μπράβο, έχουν αυτό. Δώσει full προγνωστικά. Και ότι δεν ήσουν εδώ την Παρασκευή και κάναμε τα καλύτερα χτυπήματα από όλα αυτά που είχαμε κάνει τόσα χρόνια. Ωραία, έχουμε μια βάση λοιπόν να κινηθούμε να κάνουμε. Το βλέπετε εδώ, σας είχε λείψει, έχει λυθεί QPR. QPR έχει λυθεί. QPR έχει λυθεί. Είδε τραπέζι καινούριο, βάλει το γενικό ρε να δει που έχουμε τραπέζι καινούριο. Κοίτα εδώ τραπεζάρα. Καινούργιο, ωραίο. Άρα όλο το μυστικό ήταν τόσο καιρό ότι κάποιος πρέπει να στρίψει αυτούς τους κούμπους. Όχι μόνο. Και το τραπέζι το φτιάξε ο Βασίλης ο Γίγαντας. Λοιπόν, μου είπε ο Γιώργος πριν. Ναι, ποιος ο Κωνσταντάκος. Μόνο με αυτόν μιλάς. Με την επαφή σου με το web έχει περιοριστεί στο να μιλάμε με τον Κωνσταντάκο. Εκεί στα λεφτά, στα φράγκα. Κοίταξε, μου λέει. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ, μου λέει, στο εξωτερικό για το web. Ναι. Και να κάνουμε διαφήμιση. Σε δολάρια. Να κάνουμε διαφήμιση, μου λέει, στην Αυστραλία έχω ραφή. Δηλαδή, εξαντλήσαμε τη διαφήμιση την εσωτερική. Έγκωσε η αγορά πια, δεν αντέχει άλλο. Και θα πάμε και στην Αυστραλία. Με αυτό το πλευρό τον Ιανουάριο θα είσαι άνεργο. Θα είσαι τσιπράνεργο. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μείνει άνεργο. Μην τρομοκρατήσει τον κόσμο. Οι κομμουνιστέ είναι φίλοι μα. Που λέγε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν με τον Ηλία Παπανικολάου. Τον Νίκο Τοσκάρη τον είδατε στο γενικό. Να τον βλέπετε εδώ με τι κουβάδε. Το μόνο σταθερό που έχει μείνει. Μου φαίνεται ότι είναι μεθυσμένο στο δωρή. Γιατί τι έγινε. Προγνωστικά λέει Σαββατοκύριακο θα πούμε. Λέει, θα σπάμε τα όχι, ρε, τα μεσοβδόματα είπα εγώ. Εσύ δεν ξέχασε. Τώρα που ήρθα κάνει το κακό παιδί. Αλλά όταν λείπω είσαι με στο γλύψιμο. Λοιπόν. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν. Όπως είπαμε, έχουμε εκλογές αυτό το Σαββατοκύριακο. Για το φαβορί νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, δεν το συζητάμε. Αλλά υπάρχουν και παραμέτρους, επιμέρους στοιχήματα. Έχω διαβάσει. Έχεις δώσει κάρτες ή τίποτα. Κάρτες για το. Έχει κάνει. Πολιτικά. Όχι, για τις εκλογές έχεις δώσει. Έχουμε τι υπάρχει, δεν μπορεί να πει ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων, όχι, θα ξεκινήσουμε. Κάτσε γιατί. Α! Θέλετε να μην απαντήσω, όχι. Θέλετε να πάρεις την εκπομπή επάνω σου, αλλά είναι ο κύριος. Ποιος είναι, πες του, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, λοιπόν, τέρμα. Το κλείνω λοιπόν. Προχωράμε. Έχει σημασία για τις εκλογές, δεν ξέρω αν τα έχετε δει και αν υπάρχουν κάρτες. Να πάμε πρώτα στα ποδόσφαιρα, γιατί αυτό είναι η βάση μας. Ο κόσμος εκλογές παίζει. Άσερε, ποιος παίζει εκλογές. Εκλογές δεν παίζει ούτε. Ο κόσμος. Σιγά μην παίζει εκλογές. Πιστεύω ότι είναι το πιο αχώνευτο σύστημα. Ωραία, άντε, λοιπόν, πάμε τα προγνωστικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γρήγορα με τα προγνωστικά. Δεν είναι και πάρα πολλά του τριήμερου κουπονιού. Έτσι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Έχει κάτι κύπελα σε διάφορα πρωταθλήματα και ελληνικό κύπελο. Θα πούμε και ειδήσεις για την Ελλάδα. Υπάρχουν. Έχει διάφορα κύπελα σε διάφορα πρωταθλήματα. Ναι, έχει κύπελα σε διάφορες χώρες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Εσύ ο Μάρκος Εφερλής. Αυτός είναι ο υποβολέας που είναι από κάτω. Ρε, τι λες, ρε. Ξεφύγει αυτός. Μόνο ο Στάθης είναι σεμνό, παιδί. Και λιτοδίαιτο. Μόνο ο Στάθης. Ένα αρνί στην καθησιά του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μου τα προγνωστικά για το τριήμερο που έρχεται. Ξεκινάμε από. Είναι τουρλού, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Έχετε δώσει ακριβώς τα ίδια. Σοβαρά, μιλάς. Και δεν μας το πες. Μαλί Καμερούν, έχει αρχίσει το Κόπα Αφρικα να πούμε. Έτσι, αυτή η μεγάλη διοργάνωση που τρώνε τα λιοντάρια μέσα μπαίνουν. Έχουμε δώσει τρία παιχνίδια στα τέσσερα ίδια. Άλλο, παίξτε άλλη κάρτα. Λοιπόν, Μαλί Καμερούν διπλό με. Μάλι Καμερούν διπλό με 1,95. Λίβερπουλ Τσέλσι διπλό με 2,10. Νάντ Λιόν διπλό με 2,20. Και Γάντι Λόκερ ανάσο με 1,85. Να εξηγήσουμε εδώ, να τα πω εγώ για να τα πει και μετά τα ίδια. Άρχισε λοιπόν το Κόπα Αφρικα όπως είπαμε. Οι καλές ομάδες συνήθως κερδίζουν ζώρικα, δύσκολα δηλαδή. Συγγνώμη, στο εδώ βλέπεις κάτι. Τι. Δεν έχεις τραπέζι. Αλήθεια λες. Ρε!
Είμαι στον αέρα. Διπλό, παιδί μου. Διπλό, ναι, για να το δω. Όχι, πάμε. Να το δω. Να το φτιάξει και να το δω. Πάλι στον αέρα είσαι. Λοιπόν, διπλό πλάνο, λοιπόν. Βάλε το διπλό παράθυρο. Εντάξει. Οι μαγκές που κάνατε. Ωραία. Α, αυτό. Και το από πάνω το διπλό. Καλύτερα, λοιπόν. Τέλος πάντων, εξηγούμε λοιπόν Μάλι Καμερούν. Θα το φτιάξει αυτό τώρα ή θα είναι έτσι, πώς το βλέπεις? Α, ναι. Θεία μου. Γι' αυτό Γιώργο δεν θα βρούμε ποτέ διαφήμιση, γιατί έτσι. Βγάζω στα τραπέζια. Έτσι, βέβαια. Τόσο πρόλαβα. Κοίτα, και επειδή βρέχει μπορεί να μην βγει. 10 μέρες μετά γιατί το τραπέζι βγήκε λάθος. Λοιπόν, λέμε λοιπόν τα Κόπα Αφρικα, τα φαβορί, τα φαβοριά που λέμε εμείς κερδίζουν. Συνήθως δύσκολα αλλά κερδίζουν. Έχω παρατηρήσει ότι έρχονται πολλά ημίχρονο εδώ. Θα τα δούμε και παρακάτω. Λίβερπουλ Τσέλσι. Πώς ξεχωρίζεις στο Κόπα Αφρικα, να σε ρωτήσω κάτι. Τους παίχτες πώς τους ξεχωρίζεις? Τους ξεχωρίζεις από φανέλες μόνο. Και άμα ας πούμε αλλάξει ο ένας φανέλα με τον άλλο. Α, εννοείς τους ίδιας ομάδας. Ναι, ποιος το καταλαβαίνει. Λίγο από τη θέση. Άκουσα, ας πούμε, μην είσαι ρατσιστής. Και οι κομμεντατόροι είναι. Και οι κομμεντατόροι οι σχολιαστές είναι μαύροι, οπότε ξέρουν τι γίνεται. Στην αποστολή και ο Λαϊτάν. Λοιπόν, καλά, μεγάλη είδηση. Στην αποστολή του Ολυμπιακού πλέον. Ζει ο Λαϊτάν από 8 μήνες. Πάμε να πούμε λοιπόν τα αποστολικά και μετά κάνετε τα σχόλια. Λίβερπουλ Τσέλσι διπλό, δεν χρειάζεται να σχολιάσω. Μετά έχω αυτή η ομάδα τη Λίβερπουλ. Δεν υπάρχει λόγος πια αυτή την ομάδα να υποστηρίζει κανείς. Ίδια πληροφορία έχουμε. Ναντ Λιόν διπλό. Η Λιόν έχει πάρει σβάρ να κερδίζει τα πάντα. Φαντάζομαι ότι μια ομάδα ας πούμε, σαν την Ναντ δεν θα της φέρει και μεγάλο πρόβλημα. Κύπελα βέβαια είναι αυτά. Η Λιγκάπ. Και Γάντι Λόκερεν. Και η Γάντι ξεκίνησε καλά μετά τη διακοπή. Άσος, η Λόκερεν δεν λέει τίποτα εκτός έδρας. Με ένα 85. Αυτή είναι η πρώτη για κάρτα. Για να αποφύγουμε την πρώτη δική μου κάρτα, να πω ότι εγώ συμφωνώ στα 34. Όχι, θα τη δούμε μετά. Δεν χρειάζεται, ούτε για παιχνίδια. Ναι, και ποια άλλη έχεις? Συμφωνώ στα 34. Να πω μόνο δεν είναι τίποτα ότι έχω δώσει τον Μπράγκα Πόρτο διπλό με ένα 85. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, στη δικιά μου. Στη δεύτερη βγάζουμε το μήνα, Leeds Bournemouth. Ναι, H365. Πάω καλά, είδες, δεν λέω θα χάσει. Πολύ θαραλέος. Brighton Ipswich H επίσης με 3.20, Fulham Nottingham άσος με 2.40 και Braga Porto άσος με 3.40. Έτσι για να μιλήσω, συμφωνούμε σε όλα. Αυτό, ναι. Η Leeds θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι είναι κολομάδα και είναι και ομάδα σου, ένας λόγος που να την παίζουμε κόντρα δηλαδή. Εσύ, άμα είναι να την παίζεις, παίξτε κόντρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνει κάποιες εκπλήξεις και νομίζω ότι η Μπόρνμουθ είναι πρωτοπόρος. Βέβαια, κέρδισε τη Ρόδερα με την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά έχει καλή έδρα στο Λαντρό ή Λίντς και νομίζω ότι δεν θα χάσει. Είναι καλή απόδοση 365 για χει. Υπάρχει αθλητική δικαιοσύνη στην Αγγλία, ξέρεις. Δεν είναι. Αποφασίζουν μόνοι. Γιατί αν υπάρχει αθλητική δικαιοσύνη στην Αγγλία, πρέπει για τα τελευταία 10 χρόνια που η Λίντς έρχεται 14η στο πρωτάθλημα, ούτε 13η ούτε 17η, να επέμβει ένα εισαγγελέα. Το έχουν παίξει στο στοίχημα. Μα 14η. Άντε θα έρθει μια χρονιά 13η, θα πέσει έξω. Δεν γίνεται αυτό. Για αυτή την άχρηστη πληροφορία τη ημέρα, Brighton Ipswich, λέω χ, επίση αυτή φύρωπο παιχνίδι. Φούλαμ Νότιγχαμ άσος, αυτά είναι championship, είναι πρωτάθλημα δηλαδή, δεν είναι κύπελα. Και η Φούλαμ πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να κερδίζει, γιατί θα την πάρει ο διάολος και προς την άλλη κατηγορία. Και Μπράγκα Πόρτο που είναι κύπελο στην Πορτογαλία. Η Μπράγκα έχει καλή ομάδα. Καλή εδώ, ζω. Η Πόρτο δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για όλους τους θεσμούς το ίδιο, οπότε επειδή θα κάνει και κάποιες αλλαγές, νομίζω ότι ο άσος είναι σε πολύ καλή απόδοση. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Τα έχουμε δει όλα, είναι τα μήχρονα τελικά. Σέρκλ Μπρίζ Αρλουά στο Βέλγιο Χ, ημίχρονο διπλό τελικό. Μίτλερ Ροκάρντιφ Χ, ημίχρονο στο τελικό. Ακαδέμικα Ρίο Αβε στην Πορτογαλία Χ, ημίχρονο Χ τελικό. Και σε Ντουμπάλ Γκυμαράη Χ, ημίχρονο διπλό τελικό. Πλην του παιχνιδιού τη Μίτλερ Μπρο, που θα δούμε τώρα. Όλα τα άλλα είναι κύπελα. Η Μίτλερ Μπρο είναι πρωτάθλημα. Τσάμπιζουπ. Στη Μίτλερ Μπρο παίζει ο Κωνσταντόπουλο τερματοφυλάκα που παίζει στην Κέρκυρα. Και μάλιστα έχει την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία η Μίτλερ Μπρο. Δεν τρώει γκολ με τίποτα ο Γίγας. Ναι, ο Γίγας Κωνσταντόπουλος. Αυτός. Ο Ντίμι Κωνσταντόπουλος. Είναι 40 χρονών. Είναι 34. Όχι. Ακόμα δεν είναι 34, παιδιά, το είδα προχθές. Το διάβαζα. Και μου έκανε εντύπωση. πήγε, λέει, σαν τέταρτος τερματοφύλακας και επειδή έμαχανε βουντού και τραυματιζόταν οι άλλοι τρώγανε 10 γκολ, τον έχει βάλει φέτος από την αρχή της χρονιάς. Να δεν ήταν την κατάσταση, έχει φάει τα λιγότερα γκολ, κάνει φοβερές εμφανίσεις. Μήπως δεν γίνονται παιχνίδια γι' αυτό, γίνονται μια χαρά. Μίτλερ λοιπόν και άντερ είναι αυτό, ωραίο. Το Μίτλερ Μπροκάρντιφ νομίζω δύσκολα θα κερδίσει, οπότε το χείμι χρόνο στο τελικό μας δίνει καλή απόδοση. Σέλκ Μπρίζ Αλληλουά το ίδιο, σε Αλληλουά είναι καλύτερη ομάδα. Κύπελο όμως δεν ξέρει κανείς τι θα κατεβάσουν. Συνήθως τα ημίχρονα μετά από μεγάλες διακοπές που κάνουν στο Βέλγιο, που είχαν να παίξουν κάποιες εβδομάδες, δεν είναι σε καλή κατάσταση από την αρχή. Οπότε παίζουν αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο και μετά ανοίγονται. Ακαδέμικα Ρίο Αβε στην Πορτογαλία, αυτές οι ομάδες πιστεύω λόγω και ονόματος μόνο θα έρθουν εκεί. Έτσι το βλέπω. Και σε Ντουμπάλ Γκυμαράης. Η Γκυμαράς έχει καλύτερη ομάδα, σε Ντουμπάλ κάτι πάει να κάνει στην έδρα της, χάνει δύσκολα, χάνει όμως. Οπότε και αυτή η πρόταση νομίζω ότι με μίχρονο τελικό μας καλύπτει. Υπάρχει κάποιος άλλος δημοσιογράφος στον κόσμο αυτή τη στιγμή ασχολείται. Που συζητάει σε Ντουμπάλ και Γκυμαράς είναι καλύτερη ομάδα. Και όχι μόνο δημοσιογράφοι. Πάρα πολλοί κόσμοι που παίζει στοίχημα. Πάμε στην επόμενη κάρτα, πρώτη τελευταία.
Οι εκπλήξεις εδώ, οι μπόμπες. Επίκαιρο. Ναι. Έτσι, μπουμπα, ξηρή και τα λοιπά. Επίκαιρο, ναι. Ναι, δεν βάζω τους τίτλους εγώ αυτούς τους κολομέγλυφων που βάζεις. Ναι. Γκικάπ Σατορού, διπλό ημίχρονο. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα κερδίσει γκικάπ. Κύπελο είναι. 6-50 απόδοση. Ρόντα Ετχόβεν, άσο ημίχρονο. Πάμε στις ανατροπές εδώ, αλλά νομίζω ότι στο ημίχρονο μπορεί να είναι άσο. Είναι κύπελο και αυτό. Σεντ Μίραντα Ντι United, άσο ημίχρονο με 6 απόδοση. Και Μπελενένσα Sporting Λισαβόνα, επίσης κύπελο 5-50. Εδώ σύστημα βέβαια 2-3-4. Και ό,τι και να πιάσει από 2 και πάνω είναι κέρδο. Λισαβόνα, λε άσο ημίχρονο. Ναι, άσο ημίχρονο. Μπελενένσα Sporting Λισαβόνα, είναι κύπελο. Και τελευταία κάρτα είναι το φύγαμε για τράπεζα. Που είναι η κάρτα με τα πολλά λεφτά. Αν την πιάσουμε κάποια στιγμή. Άμα την πιάσουμε αυτή, δεν θα με δείτε εδώ, οπότε θα το ξέρετε. Ζιλβιθέντε Μαριτίμο, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Τι είναι ρισκάρι αυτή η Ζιλβιθέντε που την παίζει συνέχεια, τι ομάδα. Ζιλβιθέντε, Πορτογαλία, έλα. Σέλτικ Μάδερουελ. Είχε παίξει το αγαπημένο μα τριφίλι με αυτή. Το είχαμε κερδίσει, ναι. Σέλτικ Μάδερουελ, ανατροπή και εδώ. Δύο ημίχρονο άσο τελικό. Ρόντα Ετχόβεν, επίση ανατροπή, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Μπαρσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτη, άλλο μεγάλο παιχνίδι για το κύπελλο Ισπανία. Μετά το Ρεάλ Ατλέτικο. Και εδώ ανατροπή. Εδώ παίζω τα φαβορή, αλλά όχι να κερδίσουν, να κερδίσουν στο, με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι προφανέ. Έχει νίξει από το ημίχρονο πάντω. Ποιο. Την Ατλέτικο. Να σου πω κάτι, τι κάναμε στα προγνωστικά τη τελευταία λοιπόν, μέρα. 1-2-3-4 αυτή η κάρτα. Να πάμε. Αλλά δεν έχουμε κλείσει κάτι. Εγώ έπιασα 3 όμω σε καλέ αποδόσει. 3 που τα κλέβει, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν όχι σε καλέ αποδόσει όμω. Στον μπάσκετ έχω πιάσει 3 πάνω. 3 με ένα 70 δεν έχει τίποτα. Μα αυτό είναι το μπάσκετ, τι να κάνω, να πάω αλλάξω αποδόσει. Μα εγώ έπιασα 3 με 3 απόδοση και 3 έπιασα. Θέλω να πιάσει και 3-6. Κάντε. Λοιπόν. Αυτά τα προγνωστικά, τα δικά μου. Έτσι. Ναι, εντάξει, μεγάλα, δεν βγαίνουν ποντίκια, μην φοβάσαι. Χωράμε στον κουμπό. Ακόμα χωρά. Ακόμα χωρά. Βάλει τα χέρια μπροστά, έτσι, μπράβο. Δεν ξέρω τι έχει δώσει ο Ηλίας. Έχω αφήσει και δύο μέρες. Γιατί είναι η εποχή τη ξυνήλα τώρα. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι τρομοκρατία. Να το ο Ηλίας, το βλέπετε εδώ. Απολαύστε τον. Τα έχουμε έτοιμα, λέει ο Σεραφείμ. Πάμε, Σεραφείμ, αγόρι μου. Από την τέταρτη κάμερα του μέσα χρησιμοποιούμε. Είμαι πόντιος γκέι, πηγαίνω με γυναίκες. Ναι. Έλεγε ένα στίχο στο πρωί. Μα νομίζω ότι η είδηση αυτό είναι ότι είσαι γκέι. Τώρα αν είσαι πόντιος ή όχι. Έχει δίκιο. Δεν μας νοιάζει. Μπράβο, Ελία. Είναι τρία ίδια. Απελευθερώσου. Πες τα, βγάλ τα έξω. Είναι τρία ίδια με σένα. Τρία στα τέσσερα. Είπα εγώ τη διαφορά. Παίξτε τον τρίτο. Παίξτε τον τέταρτο. Διαφέρουμε στον Μπράγκα Πόρτο. Τρία ίδια. Πες πώς κάνει εσύ που είσαι ο φωτεινός παντογνώστης. Αυτός ο προπονητής που πήραμε, ο Αξίριστος, ήταν και στην Μπράγκα προπονητής. Όχι, ο Περέιρα. Ήταν βοηθός του. Πόρτο ήταν. Πόρτο και μετά. Πες κάτι, Σελέ. Κάτσε να του Βίλας Μπόας στην Πόρτο. Ναι, ναι, το είπαμε αυτό, ξέρουμε. Και μετά ήταν πρώτος προπονητής. Βίλας Μπόας και έμεινε αυτό. Πήρε το πρωτάθλημα στην Πόρτο και μετά πήγε στην Αλαχλή. Στον Νικοπολίδη. Και πήγε δύο χρόνια μετά και πήρε το πρωτάθλημα στην Πόρτο. Και μετά. Αλαχλή, Αλαχλή. Για δύο χρόνια στην Πόρτο έκανε νομίζω μόλις μία ήττα. Ναι, και μετά τι έκανε. Αλαχλή, λέω. Ναι, πήγε Αλαχλή στα Πετροδολάρια. Ένα χρόνο. Ωραία, και λείπουν δύο χρόνια τι έκανε στο σπίτι του καθόταν. Όχι, ρε, δεν λείπουν δύο χρόνια. Όχι. Μετά το 11 πήρε τα πρώτα. 11 και 12 πήρε τα πρώτα. Όχι, ρε. Ναι, 11 και 12. Ο Μπιλάς Μπόας πότε έφυγε από την Πόρτο. Το 12 έφυγε ο Μπιλάς Μπόας. Δεν θυμάμαι τώρα χρονολογία. Όχι, όχι, όχι. Έχει λάθο. Δεν ξέρω τι σα γίνεται. Πάμε στην επόμενη κάρτα, Σεραφείμ. Ναι. Μην ξύνεσαι, Σεραφείμ. Μπράβο. Κάτι κάνει ο Σεραφείμ. Ναι. Κάτι κάνει. Ψηφίστε Άλλη Μπαμπά, έχει μόνο 40 κλέφτες. Γιατί οι άλλοι πώς έχουν. Παραπάνω. 300. Καλά. Μπαρσελόνα, Ατλέτικο, όχι ημίχρονο στο 2.40. Απαυγάσματα τη δικαιοσύνη, εσύ. Ζάμπια την Ισία, άσο 3.50. Και Σάμπια την Ισία. Ρέσει μεγάλε Ζάμπια την Ισία. Άκου Ζάμπια την Ισία, λοιπόν, το διάβασα το μελέτσα γιατί εγώ έχω πάντα διαβάσει. Καταρχήν πα Μπαρσελόνα, Ατλέτικο, χ ημίχρονο. Χιμίχρονο και 2,40 δίνει πολύ. Δίνει πολύ, δίνει 2,40 όντως. Ξέρεις γιατί. Είναι ένα 55 νομίζω. Η Ατλέτικο δεν είναι ομάδα που στο πρώτο ημίχρονο θα χάσει εύκολα. Στο δεύτερο μπορεί να κολλώσει όπως και με τον Ολυμπιακό εδώ κόλλος. Mm. Τα παιχνίδια των Μπαρσελόνα Ατλέτικο έχουν μια ιδιαιτερότητα. Συγγνώμη, διακόπτω άλλο Καραϊσκάκι ή άλλο. Μπράβο, πες τα Νίκο αγόρι μου. Έχουν μια ιδιαιτερότητα των Μπαρσελόνα Ατλέτικο. Αυτοί ψηφίζουν. Αυτοί ψηφίζουν και βγάζουν κυβερνητικό. Το πρόβλημα του ελληνικού λαού είναι αυτό ακριβώς. Όσο και αν σου κάνει εντύπωση, λοιπόν, το Μπαρσελόνα Ατλέτικο δεν είναι ντέρμπι. Έχουν ψήφο αυτά τα παιδιά. Δεν είναι ντέρμπι το Μπαρσελόνα Ατλέτικο. Δεν είναι, όχι. Παραδοσιακό δεν είναι παραδοσιακό ντέρμπι, παρότι αλλά τα τελευταία χρόνια όμως είναι. Να σου πω και το Ζάμπια την Ισία, επειδή ο κόσμος ίσως δεν το ξέρει, ότι η Αφρική είναι χωρισμένη στα δύο. Δηλαδή δύο διαφορετικές Αφρικές. Δηλαδή. Γεωγραφικά κάνουμε την υπέρβαση κάτω, ότι πάνω. Την Ισία και η Ζάμπια. Πάνω από τη Σαχάρα και από τη Σαχάρα. Η Τινησία και η Ζάμπια συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση λόγω του ότι κατοικούν στην ίδια Ήπειρο, αλλά δεν έχει καμία σχέση ένα Μαροκινό και ένα Τινήσιο με ένα Ζαϊρινό και ένα Σομαλό. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι σαν να παίζουμε εμείς δηλαδή με τους Λάπωνες. Τέτοια σχέση έχουν. Και φιλετικά και στο ποδόσφαιρο. Η Ζάμπια έχει τρομερή φυσική κατάσταση, αλλά τίποτα άλλο. Και λογικό, διότι η καθημερινότητα του αθλητή στη Ζάμπια για να ξεφύγει από τις τίγρες, να πιάσει την αντιλόπια από τα κέρατα κτλ. Η Τινήσι είναι τα 3/4 της ομάδας στην Ευρώπη. Τι μου μη και τα λοιπά. Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία.
Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, ο παίχτης που παίζει στην Τινησία. Παραλίγο θα ήταν ο Σάμι Κεντήρα βασικό σε αυτήν την ομάδα, γιατί είναι Τινήσιος. Τι σκορδοκαίλα και τι ζόρι τώρα έχει να παίξει στο Κόπα Αφρικα. Έχει λυμμένα τα πράγματα. Τι άλλο θα πάρει ο Τινήσιος στη ζωή του? Στατιστικά, όχι, κάνει μεταγραφές από ευρωπαϊκή χώρα σε ευρωπαϊκή χώρα. Η εθνική ομάδα του, τι άλλο θα πάρει? Δεν έχει πάει και το Αστέρ της Τινησίας. Λαλουί, πώς λένε. Τζιγκαούι, παίζει στην Ελβετία. Εγώ πάντα του μπέρδευα του Μαροκινού με του Τινήσιου και του Αλγερινού. Πάντα του μπέρδευα. Όχι, ο άλλο, ο Τιμουμί που έπαιζε. Έπαιζε στην Τινησία, δεν έπαιζε. Ο Μπελουμί, ο Λακτάρ Μπελουμί που έπαιζε. Παίζει ο Φεγγούλη. Ο Φεγγούλη. Πού παίζει ο Φεγγούλη? Πού παίζει, πού παίζει, σε ποια εθνική? Στην Αλγερία. Εγώ δεν έχω βάλει κάτι ψηλά στην Αλγερία να το πάρει. Ναι, να σου πω κάτι. Την νησία ακόμα αυτή είχαν με τη Ρόζε Επανάσταση. Πώς τη λέγανε αυτή την επανάσταση που κάνανε? Τη Άνοιξη. Για να μαθαίνετε για κάτι από αυτή την εκπομπή, να είναι εκπαιδευτική. Ναι. Αυτοί έχουν προβλήματα σχεδόν μεταξύ του. Την νησία, Μαρόκο και Αλγερία είναι κοινό φίλο. Είναι σαν να λέμε. Σωστά, Γάλλοι είναι. Δεν είναι Γάλλοι, είναι Άραβες. Άραβες Γάλλοι. Μιλάνε γαλλικά. Και τα σύνορά του χωρίστηκαν σε ένα χάρτη πάνω από τι μεγάλε δυνάμει με ευθείε γραμμέ. Γι' αυτό και είναι μοναδική. Το μοναδικό σημείο στον κόσμο που είναι ευθεία τα σύνορα. Τα φτιάξαν με χάρα. Πήρε κάποιο δηλαδή και είπε: εδώ είναι την Ισία. Εδώ είναι η Αλγερία. Εδώ είναι το Μαρόκο. Αν μάθει να σύνταξε, θα κάνει. Μια γραμμή σε Ολλανδικό. Αυτό είναι το Παπα-Νικολάου Στάν. Και Εσπανιόλ Σεβίλη διπλό. Πολύ καλύτερη ομάδα η Σεβίλη για όποια διοργάνωση και παίζει. Όντω και είναι και σε πολύ καλή φόρμα. Και πολύ ωραία απόδοση. Πάμε και στο μπάσκετ. Σύνταξη στα 18, στράτευση στα 100. Ένα αίτημα που δεν θα γίνει ποτέ πράξη. Μπορεί, τι λες, μπορεί να το τρέξουν τώρα. Δεν πάμε στα ωραία. Η Ευρωλίγκα κάνει τρομερά παιχνίδια η Ευρωλίγκα. Όποιο την παρακολουθεί είναι τυχερό. Γίνεται πολύ ωραία. Όντως έχει καλά μάτς. Εγώ κάτσα προχθές και έβλεπα την Μπαρτσελόνα με την Παρτιζάν. Με την Μακάμπη. Ήταν μεγάλη νίκη του μπάσκετ, δεν τα συζητήσαμε, το Ερυθρός Αστέρας Γαλατά. Ναι, όντως. Το ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν και νίκη. Κέρδισαν και οι Τούρκοι. Και κέρδισαν οι Τούρκοι στα ίσα. Το χάσα εγώ, βέβαια. Ο προπονητής. Άκουσα εσύ να το διάβασες. Ποιος, ο Αταμάν. Που φόραγε Αλεξίσφαιρο μέσα από το σακάκι. Όχι. Δεν το είδα, το μάτσο δεν το παρατήρησα. Ωραία, είναι σπάνια. Μπασκετικά δεν έγινε τίποτα. Σε άκουσα και το παίξασου και πήγα στο κουβάρι. Για το διαφορά, γιατί το Average πήγα. Για το Average. Λοιπόν, Τσεσεκά Μάλαγα. Είναι άσος μεγάλος. 10,5 είναι η υπέρβαση για το handicap για τη Μάλαγα, αλλά τσεσεκά είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ρεάλ Παναθηναϊκός, θα πάω στο διπλό λόγω του άναρχου παιχνιδιού της Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα ή να το πάει κοντά. 8,5 είναι. 9,5. Θα το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ή να το πάει κοντά ή να το κερδίσει κιόλας. Δεν χάνει κανένα μάτσο ο Παναθηναϊκός τόσο άνετα. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι διπλό πολύ καλό. ΠΑΟΚ Κιμ και τελειώσα τα ψέματα για τον ΠΑΟΚ. Κιμ και είναι ομάδα Ευρωλίγκας, με υλικό Ευρωλίγκας. Η 6,5 πόντι μόνο μπορεί να σε πάνε αν ο ΠΑΟΚ παίξει ένα παιχνίδι, αλλά εγώ θα πάω στο διπλό. Έχει, και έχει το καλό παιχνίδι. Επαναληπτικά είναι αυτά. Δηλαδή διαφορά είναι μέσα έξω. Είναι όμιλος EuroCup. Α, είναι όμιλος, δεν EuroCup είναι όμιλος. Μιλάνο Ούλκερ. Και το καλό παιχνίδι της αγωνιστικής είναι το Μιλάνο Ούλκερ. Ο Μπράντοβιτς δηλαδή, διπλό λέω για τη Φενέρ, στο 1,75. Ο Μπράντοβιτς έχει υπόψη σου, γράφανε τουρκικές εφημερίδες. Ναι, αν δεν περάσει και Final Four και αυτή την χρονιά. Λογικό, τι νόμιζα, πρέπει παντού για Γιανακόπουλος. Γιατί εδώ ήταν μόνο η δύναμη ο Μπράντοβιτς, που λέμε εμείς. Γιανακόπουλος, λες, εδώ ανέχτηκαν τον Παυλίσεβιτς, έναν άσχετο προπονητή, γιατί περί ασχέτου επρόκειτο, να τον γλεντάει ο Ιωαννίδης τόσα χρόνια. Και για έναν άνθρωπο που μάλλον είναι το τελευταίο του παιχνίδι την Πέμπτη, όχι βέβαια στο μπάσκετ, είναι του Βαλβέρδε. Αν δεν νικήσει με την. Φεύγει ο Ερνέστο. Και έρχεται εδώ, πώ άλλα προλάβατε. Μπορεί να φύγει τώρα ο Εθνική Ελλάδα. Ο Περέρα. Τώρα μπορεί να φύγει ο Περέρα. Ο κουμπάρο μου φίλο που τον γνωρίζει. Έχει με το λεμονί, πάει. Ο Σερτάκη. Ναι, ρε, να φύγουν όλοι, να πάει στην Εθνική, να μένε. Ο Μαργαριά είναι κοντά στην Εθνική. Ρε Αντρούμπε, να σου πω μια σκηνή. Πάτε το λεμονί, έλεγε. Ποια είναι η χρονιά που κερδίζεται 1-0 και σε σοφαρίζουμε με το πέναλτι του Κωνσταντίνου? Που κάνει πέναλτι. Ο Κωνσταντίνου πέναλτι στο Βενετίδη. Α, με το στο τέτοιο, ρε. Του ευθυμιάζει. Λοιπόν, το υπάρχει τρομερό σκηνικό του Λεμονί, ο οποίο είναι σε διάλογο με την εξέδρα από πάνω, γιατί ο Σερτάκης δεν μασάει, να ξέρεις. Μπροστά είναι λάσπη από του καφέδες κτλ. Και λέει, κάνει ο Σερτάκης. Τώρα κακό, για πλάκα το λέμε μεταξύ μα τώρα, δεν είναι αυτό. Του κάνει ενώ στην κερκίδα, εγώ φταίω. Μπαίνει τον γκολ. Πανηγυρίζουν όλοι, ο Σερτάκης πανηγυρίζει σε ένα πάνω και λέει, εγώ φταίω, εγώ φταίω. Προφανώς ο άλλος του κάνει. Γιατί? Εγώ. Πιο νωρίς. Αλλά για να τα πει αυτά από τους καφέδες έχει φτάσει στο κέντρο του γηπέδου. Λοιπόν, εγώ φταίω που δεν σα το πιο νωρίς. Όντως ο Σερ, πολύ γραφικό. Ήταν το θυμάμαι σε ένα μάτς με την ΑΕΚ 4-3 στο κύπελο. 4-3. Είναι αυτός που ξεκόλλησε τον Ολυμπιακό. Περίμενε. Στην Ευρώπη. Γιατί είχατε μεγάλη δουλειά. Το θυμάμαι σε ένα μάτς με την ΑΕΚ και βάλε αγκολάρι ξαδί και είχε φτάσει
Στο τέρμα πέρα, δηλαδή. Στο κόρνερ. Με τους παίκτες μαζί ήταν. Λέω, ρε παιδιά, λέω, τι πάρτο, δηλαδή. Έδωσε προτάσεις με αυτό. Ο Σερτάκης την πάτησε. Δεν έδωσε αυτό, κάποιο άλλο μπορεί να δώσει σίγουρα. Τη χρονιά του Κάς. Όχι, κάνεις λάθος. Ο Ολυμπιακός έπαιζε καλό ποδόσφαιρο με τον Λεμονί. Εντάξει, λέει, την πάτησε. Και έπαιρνε και τα ματσά που χρειαζόταν. Όχι, όχι. Την πάτησε τη χρονιά του Κάς. Έπρεπε το πρόγραμμα του Κάς να το αφήσει, να το πάρει κάποιο άλλο και να συνεχιστεί μετά η ζωή. Διότι πέρασε στου 16, πέρασε. Τα έχουμε πει αυτά, είσαι από τι εξαιρέσει. Εδώ οι γάβροι, οι κολόγαβροι δεν συμφωνούν με αυτά. Αυτό εδώ λοιπόν. Τελειώσαμε τα πρωτοστικά. Αυτή ήταν, ναι, ήταν η παρουσίαση του στην εκπομπή. Μα ναι, να σου πω κάτι. Είσαι αγανιστή τρεις εβδομάδες. Έρχεσαι και μα λε δύο κάρτες έτσι αέρα και λε αυτό είναι. Πάρτε το και φάτε μα, το. Δηλαδή. Αν δεν σου σηκώνω το τηλέφωνο. Να πω κάτι. Να σου δώσω ένα τηλέφωνο. Ναι, να πω κάτι λοιπόν. Αυτό πάρε με τώρα, μην αγγίξει. Πάρε με τώρα. Λοιπόν, επειδή λε ότι δεν σηκώνω τα τηλέφωνα. Λοιπόν. Κάνε απίθανε λογική. Άκουσε με τώρα για ένα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει. Άντρε για όλα τα κάτι εταιρείε στοιχημάτων γνωστέ. Άντρε. Επειδή είσαι γκέι για σένα. Κάτι εταιρείε στοιχημάτων. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα το τελευταίο καιρό. Δώσε μου το τηλέφωνο του. Α το δώσω μετά του πάλι. Θα λυθεί το πρόβλημα. Θα το πω εγώ κιόλα, γιατί σου έστειλα και mail θα το πω. Έτσι. B365. Άντερε. Ναι. Σοβαρή εταιρεία κατά τα άλλα. Έχει ναι. Εδώ και 20 μέρες. Πώς ξέρει κανένα. Για βάλει ένα τίτλο να το καταλάβει ο κόσμος. Έχει μπλοκάρει. Γιατί η B365 δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Έχει μπλοκάρει λοιπόν του λογαριασμού. Ελά, στάθμη με μια διαδικασία, με μια διαδικασία ταυτοποίηση κτλ. Που έχουν στείλει όλοι όμως. Διαβάζω στα φόρουμ, δεν λέω μόνο για μένα. Στα φόρουμ έχουν στείλει όλοι τα δικαιολογητικά κτλ. Κάνουν 15 μέρες να σου απαντήσουν, 20. Έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό στις αναλήψεις μόνο, στις καταθέσεις δηλαδή κανονικά το ρουφάνε. Να ρωτήσω, συγγνώμη, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Οκ, okay, ταυτοποιώ εγώ ότι είμαι εγώ, ότι είμαι πάνω από 18. Βάσει είμαι πάνω από 18. Όχι, όχι, δεν πάνω λέει αυτό. Βάσει των κανόνων που του έχουν βάλει φέτος οι επιτροπές διαφθορών κτλ. Πρέπει να ξέρουν που μένεις, αν είσαι εσύ κτλ. Δεκτά όλα αυτά. Γιατί σου ζητάνε συγκεκριμένα. Γιατί να ξέρουν που μένω. Έτσι, γιατί σου λέει ότι μπορεί. Θα σου στείλω εσένα ένα έμβασμα 3.000 ευρώ όταν θα κερδίσει. Πρέπει να είσαι αυτό που θα το πάρει. Δηλαδή, μπορεί να με κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να είσαι άλλο να ανταλλάξει. Μέχρι 25 χρονών δεν έχουν τίποτα στο όνομά του για να αποδεικνύουν ότι είναι ελληνικοί. Μα δεν είναι, μένουν, κάπου μένουν. Πώς, δεν δέχομαι να πάρουν το πατέρα μου. Η ταυτοποίηση γίνεται. Δεν δέχονται να πάρουν του πατέρα μου. Μόνο η Bet365 ζητάει ταυτοποίηση με αυτόν τον τρόπο. Όχι, όχι, όλοι ζητάνε. Όχι, η Bet365 έχει ζητήσει 5 φορές μέχρι τώρα ταυτοποίηση. Σωστά. Και λέω πως είχε σχέση με τις εκλογές για τις προηγούμενες ταυτοποιήσεις, όντως. Το πρώτο πράγμα τουλάχιστον που εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Όταν έπαιρνε εξυπηρέτηση πελατών, γιατί έχει χιλιάδες πελάτες, έτσι ολόκληρο μου. Σε 5 λεπτά σου απαντούσαν ή σε παίρναν πίσω. Είχαν Έλληνες υπαλλήλους, δηλαδή σου βγάζανε κατευθείαν. Σε εξυπηρετούσαν, σου λέγανε το έχουμε πάρει, το εξετάζουμε. Ποτέ δεν ήταν γρήγοροι στις αναλήψεις, όπως όλες οι εταιρείες. Θέλουν 3-4 εργάσιμες, 5 εντάξει, το ξέρεις. Πάντα όμως σου λέγανε το πήραμε, το εξετάζουμε κτλ. Εδώ και 15 μέρες δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα καν. Και επειδή εγώ το κοίταξα, κοίταξα στα φόρουμ τα σχετικά, τα στοιχηματικά, έχουν όλοι το ίδιο πρόβλημα. Ένας άλλος είπε μετά από 30 μέρες λέει μου απαντήσανε κτλ. Καταθέσεις όμως παίρνουν. Ναι, πρόσεξε τώρα. Ναι, αλλά κοίταξα να δεις. Είναι φοβερό που οι καταθέσεις κανονικά υπάρχουν. Σε αναλήψεις πρέπει να κάνεις αναλήψεις και σου λέει α, δεν μπορούμε γιατί δεν έχετε ταυτοποιηθεί ακόμα. Αφού δεν έχω ταυτοποιηθεί. Αφήστε τον τίτλο κανονικά, μην παίρνετε πρωτοβουλίες. Ναι, αφού δεν έχω ταυτοποιηθεί, γιατί μου παίρνει τα λεφτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω πάλι, ρωτάω γιατί δεν παίζω στην Bet365. Όπου παίζεις. Δεν σου έχουν ζητήσει. Ναι, στις 3 μέρες έχω πάρει ανάληψη. Άλλο λέω, ρε. Δεν σου έχουν ζητήσει ταυτοποίηση. Ναι. Δεν έστειλε ταυτότητα κτλ. Θέλω να πω, απαντώντας τον Νίκο, ότι η διαδικασία της ταυτοποίησης δεν τη λύσουμε εμείς τώρα. Γίνεται για χίλιο λόγους. Όχι, ρε, καλά γίνεται. Όχι, πολύ καλά γίνεται. Γιατί γίνεται. Όχι, και πολύ καλά γίνεται. Δεν μπορεί τα χρήματα να γίνονται ανάληψη αυτομάτως και κατάθεση σε σένα να θέλει πάνω από 3 μέρες. Αυτό είναι αυτό. Αυτό γίνεται σε όλες τις εταιρείες και είναι πρόβλημα όντως που το λες. Σωστά το λες, γιατί σου δεσμεύουν απευθείας τα λεφτά. Έχουν βρει την ιστορία της τραπεζικής διασυναλλαγής και έχουν ένα άλοθη νομιμοφανές που δεν είναι όμως. Σωστά το λες. Όμως εδώ προκύπτει άλλο θέμα. Ενώ σου δέχονται τις καταθέσεις, σου παίρνουν τα λεφτά κανονικά. Δεν απαντάνε. Όχι μόνο, δεν απαντάνε καν. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθεται να σου κάνουν ανάλυση. Δεν τη δέχονται. Δεν έχει, δεν λειτουργεί το support το ελληνικό. Πρόσεξε τώρα. Από την Κύπρο, εγώ πήρα κάποιο Κυπριακό. Απαντάνε. Απαντάνε, δεν βγαίνουν. Δεν κάτσα μια ώρα περιμένω, αλλά έχει η ροή. Και λέω πώς έχει σχέση με τίποτα με τις εκλογές. Δεν έχει σχέση με τις εκλογές. Έχει να κάνει με ότι αυτοί προφανώς κλείνουν το γραφείο τους εδώ. Και είναι σε μια διαδικασία. Συγγνώμη, αυτό είναι θέμα. Νούμερο ένα πάντως θέμα για το στοίχημα είναι η αξιοπιστία. Βέβαια, δεν υπάρχει πρώτο πράγμα. Μα γίνεται χαμός. Σε κάνει sites και σε γίνεται χαμός. Αν κάνω μεγάλο λάθος, η B365 λειτουργεί με προσωρινή άδεια. Όχι, όχι, όλες το ίδιο. Είναι η πρώτη που πήρε άδεια μεγάλη εταιρεία. Και είναι και μεγάλη εταιρεία στο Λονδίνο, χρηματιστήριο κτλ. Τι αξιόπιστες εταιρείες. Στην Big Win, να σου πω κατά τη στοιχεία, τι μου είχε συμβεί παλιότερα. Τα θυμάσαι και ήταν κύριοι σε όλα στην Big Win. Και εμένα είχαν κάνει λάθος ένα αποτέλεσμα. Ναι. Ήταν να παίρνω 200 ευρώ, λέω, τυχαία το νούμερο. Ναι.
Το παιχνίδι είχε πιστωθεί λάθος υπέρ μου στο live. Και το πήραν πίσω μετά. Μου το πήραν πίσω, 20 ευρώ ήταν. Ναι. Αλλά λέω ρε παιδιά γιατί. Ναι, ναι. Και μου το πιστώσανε. Ναι. Γιατί σου λέει, βλέπω κύριε ότι κάνετε μια κίνηση κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθούμε, ναι, να θυμόμαστε και να κλαίμε. Δεν έχει σημασία. Και σου λέει, δεν πειράζει, επειδή εγώ αρχικά δέχτηκα ότι είναι 200 ευρώ. Και επειδή το πόσο είναι λίγο, φαντάζομαι ότι ήταν 200 ναι, και στο τέλος μου δίνανε 30, ναι, δεν θα μου τα δίνανε, ναι, ναι, τα 170. Ναι. Επειδή, έτσι κρατάς τον πελάτη όμως. Ναι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να εξαφανίσει το 15. Κοίταξε, τα λέμε όλα. Και η Μπέτρια ξαφνικά αξιόπιστη μέχρι τώρα. Δεν λέω όχι. Αλλά γι' αυτό το λέμε όμως. Δηλαδή είναι ξαφνικά. Και δεν το λέω μόνο σου, λέω το. Έχω διαβάσει όλα τα φόρουμ. Είναι ερωτευμένο. Ναι, ναι, ναι. Έχω διαβάσει όλα τα φόρουμ. Έχω διαβάσει όλα τα φόρουμ με σχετικά θέματα που έχουν όλοι το ίδιο πρόβλημα. Ρε παιδιά, απαντήστε μας τουλάχιστον, πρόσεξε. Πήρατε τα χαρτιά μου. Τα έχετε λάβει. Πώς έχω κάνει κάτι λάθος. Κακώς όμως προσθέτουν λεφτά κιόλας, έτσι. Καλά, δηλαδή, αυτό δεν το συζητάω. Δέχονται λεφτά ενώ δεν σου δίνουν. Αλλά... Και εσύ όμως έχεις την ευθύνη, δεν είσαι παιδάκι. Όχι, εσύ ρε, ο κάθε εντάξει, εσύ, όταν βλέπεις ότι ο άλλος δεν απαντάει για εξαφανισμό, δεν μπαίνει στην εταιρεία. Συμφωνώ. Κάποιος δεν το ξέρει όμως και μπαίνει να παίξει τώρα. Αυτό εννοώ. Λέω όμως ότι. Και πάλι λέω, το φοβερό είναι ότι δεν απαντάνε. Δηλαδή να σου πούνε, ξέρεις, μπορεί να έχω στείλει λάθος στοιχεία και να μην έχει ταυτοποιηθεί σωστά ο λογαριασμός. Ή να έχουν βρει ότι είμαι εγκληματίας, και αυτό παίζει. Σε μια στοιχηματική εταιρεία. Άκου τώρα εδώ. Όπως είδες Γιώργο, βοηθάμε πάρα πολύ στο να βρεις διαφήμιση. Ένας, όχι, όχι, είναι ένας φίλος οι υπόλοιποι που είναι σοβαροί να βάλουν. Ναι. Κολλητός, τον εμπιστεύομαι, έτσι είναι σωστό παιδί. Έπαιζε συνέχεια 600 ευρώ, 600 ευρώ στο 1,5 και έπαιρνε συνέχεια 300 σταρικάκια. Ναι. Κάποια στιγμή αφού είχε βγάλει ένα 6,000 ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή έπαιζε ανεξαρτήτου παιχνιδιού. Μια απόδοση του 1,5. Ένα εύκολο παιχνίδι στο 1,40. Παίζουν οι παίχτες μεγάλοι. Το ξέρεις ότι έχει το δικαίωμα να μην το πάρει. Δεν το παίρνει. Αυτό το λέει τώρα. Μετά λοιπόν από 1,5 μήνα, αφού έχει κάνει αυτό, του στέλνουν μήνυμα και λέει από εδώ και πέρα θα μπορεί να παίξει μέχρι 50 ευρώ. Ναι, αλλά είναι τίμιο. Και του λέει γιατί. Γιατί κερδίζει. Γιατί λέει το στοίχημα είναι προς διασκέδαση. Εσείς λέει αρχίζετε και θίζεστε. Εντάξει, δεν έχει. Καλά, και αυτή προς διασκέδαση παίρνει τα λεφτά. Μα αυτό, και του αποτέλεσμα είναι όμως αυτό. Άσε μας το. Το κάνω και τα καζίνο αυτό όμως. Αυτό είναι κάτι που έχουν τη δυνατότητα. Είμαι πελάτης και βλέπω ότι ο τάρα μας μπαίνει. Το καζίνο πώς είναι. Ένα λεπτό. Τι έχει μέσα. Δηλαδή αυτό είναι. Το έχει καταφέρει να το νομοποιήσει, ναι, και μπορεί να το κάνει. Να του πει ξέρει κάτι, δεν μα συμφέρει. Μπορεί να το κάνει. Δεν μα συμφέρει, ναι, και σε διώχνω πάρα πολύ. Ρε Σινικό, και να του πει δεν μα συμφέρει, τι διαλάζει, το πάρει να το δείξει στο καφενείο, δεν μου πάνε δεν μα συμφέρει. Δεν έχει διαφορά. Τίμιο είναι αυτό. Τίμιο. Του είπανε από εδώ και πέρα δεν παίζει. Δεν παίζει, ξέρει το ξέρει. Το θέμα είναι να μην έχει κερδίσει και να του πει δεν στα δίνω. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Αλλάξει εταιρεία, ρε παιδί μου, στην ανάγκη, άμα δεν σ' αρέσει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ωραία, αφού αναλύσαμε αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε. Έτσι, γιατί σου έχω τάξει ότι θα πέσουμε και στο Star. Μην ασχολείσαι, βέβαια, ναι. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα προγνωστικά που δεν έχουν πολλά. Μίλησες με κάποιον. Με κανέναν, αυτό είναι το φοβερό. Σε ποιον τόταξε το παίξουμε και στο Star. Ποιο στείλα mail. Τα βλέπουν τα email. Μην έχει καμία τέτοια. Καμία αμφιβολία. Μην έχει καμία αμφιβολία ότι δεν τα βλέπουν. Κυβερνοαπειλή του έστειλα. Τα βλέπουν μια χαρά τα email. Λοιπόν, για πες Νικολάκη, εσύ έχεις προγνωστικά, έτσι. Ναι, πάμε το ποδόσφαιρο για να το κλείσουμε, ναι, ναι, να πάμε μετά στα πολιτικά. Για πάμε ρε, μεγάλη. Τετράδα τρίτης. Ακτή Ελεφαντοστού. Ακτή Ελεφαντοστού. Καλή ακτή είναι. Το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι στο πέμπτο λεπτό. Η ακτή στη Βουλιαγμένη. Ναι. Άσο από ημίχρονο λοιπόν. Άσο από ημίχρονο είναι 0-1. 0-0 είναι στο 5. Γιάγια Τουρέ μέσα. Ο Ντρογκμπάμπης. Όχι, όχι. Είναι ο Wilfried Bony που πήγε τώρα στη Σίτη. Είναι οι δύο Τουρέδες, είναι ο Ζερβίνιο. Ο καλά, ο Τουρέο μεγάλο παίζει ακόμα ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Να μου πει ο Κωνσταντόπουλο. Ο Κόλο παίζει. Ο Κόλο. Παίζει ο Κωνσταντόπουλο, δεν παίζει ο Τουρέο. Στην Ήμιντρε προπέζει. Πανιόνιο Σβέρια για το κύπελο Άσο. Όλτερσον Κιντερμίστερ Άσο 2-40 και Κλαμπ Ρι Μαλίν 2-3 γκολ. Η Κιντερμίστερ σοκολάτα. Όχι, όχι. Ομάδα στην Αγγλία και είναι γαλλίο. Καλό διπλό σήμερα. Ωραία, Άσο λοιπόν εγώ. 2-40. Κλαμπ Ρι Μαλίν έπαιξαν και την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Ήρθε 1-1. Έπαιξαν χθε. Θα παίζουν συνέχεια μέχρι κερδίσει κάποιο. 2-3 γκολ λοιπόν. 2-20. Ναι. Πάμε έτσι Τετάρτη. Τετάρτης όλοι μέσα. Τετάρτη, φωνάζουν, ναι. Είναι voice το σύστημα. Τότεναμ Σέφιλντ Λάτς από ημίχρονο απόδοση 2. Είναι ένας θεσμός που το κυνηγάει Τότεναμ. Δεν ναι. Της έχει μείνει και τίποτα. Brighton Ipswich over με απόδοση 2 εδώ, Championship. Μεγάλο απόδοση 2, γιατί να μην το παίξουμε. Ναι, ναι, μεγάλο άντερ. Tour Saint-Étienne, διπλό από ημίχρονο. Η Tour πάει να πέσει και από τη Β' Εθνική. Ναι. Η Saint-Étienne κυνηγάει πάντα. Και την κέρδισε την Παρή. Όχι, 0-1. 0-1 έχασε. 0-1 έχασε. Διπλό από ημίχρονο 2-25 και Βιγιαρεάλ Χετάφε άσο από ημίχρονο με απόδοση 2. Άσο πολύ καλό. Ναι, κύπελο, είναι αυτό. Ναι, 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 ναι. Στα κύπελα της Ισπανίας και έρχονται σοπαλίες, λες και είναι και κουβετάκια. Και τετράδα πέμπτης. Τετράδα πέμπτης. Τετράδα πέμπτης να δούμε. Ξεκινάω με Ζάμπια την Ισία, εγώ πάω στο διπλό. Έτσι.
Εγώ δεν έδωσα χ για να πει. Πράσινο ακροτήριο. Με Κονγκό, διπλό, Κάπο Βέρντε. Κάπο Μπάτιστα. Κάπο Βέρντε και τα λοιπά. Τρίτο πόδι. Ναι. Εσπανιόλ Σεβίλη, σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα Σεβίλη, αλλά να πούμε ότι υπάρχει και επαναληπτικό. Ναι, χίπελ, όντω. Έτσι, δηλαδή και το 0-0 και το 1-1, μια χαρά αποτέλεσμα είναι για τη Σεβίλη. Νάπολη Ντουνέζε. Και Νάπολη Ντουνέζε, πάμε στο 0 ως ένα γκολ με απόδοση 3-40. Ναι. Είναι... Θα μπορούσε να πα και στο κανένα γκολ. Είναι ρίσκο. Ρίσκο όλα αυτά. Καλά. Και ότι πιάσουμε καλό. Ωραία. Ποιο είναι το ρίσκο τώρα, το Νάπολι του Νέζε. Ναι, το μηδέν άκουγε, μια χαρά είναι. Να σου πω κάτι, ρε Ηλία, εσύ που είσαι του μπάσκετ πολύ. Παρατήρησα παίζοντας στην Πέτρια Ξεπέτρια. Πριν τα πάρω στο κρανίο, δείξα και ένα γενικό ρε, γι' αυτό το έχουμε το ωραίο τραπέζι. Έτσι που τα συζητάμε και τέτοια. Λοιπόν, παρατήρησα ότι στο NBA τα αποτελέσματα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Έρχονται αρκούντως συλλογικά. Δηλαδή, οι διαφορές, το φαβορί κερδίζει, εντάξει, ναι. Όχι πολύ πάνω, αλλά κερδίζει με τη διαφορά που του δίνουν. Δηλαδή, στο NBA χάνεις όταν συνεχίζεις να παίζεις το 2-3 παιχνίδι. Όχι, αυτό παίρνεις, να σου πω ένα παράδειγμα, μια ομάδα που μου αρέσει εμένα, τον Golden State. Το Golden State, Golden State έχει τρομερή επίθεση, παίζει καλά κλπ. Κερδίζει δύο παιχνίδια. Ναι. Επειδή εδώ έχουμε αργή πληροφόρηση ναι. σε σχέση με τα site, δεν παίζουν αρκετοί. Τραυματίζεται ο Ιγκουαντάλα και ο Μπόγκουτ. Δηλαδή, site δύο... Ναι, τα site το γράφω, αλλά και εσύ δεν έχεις. Δεν μπορεί να έχεις κεραίες μέχρι 100%. Σε πληροφορώ όμως ότι ορισμένα site έχουν. Στο λένε ότι αν δεν παίξει αυτός, ναι, το μάτς είναι άνετα άσχημο. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα δεν ισχύει για τέτοια λεπτομέρεια γιατί είναι τραυματισμοί προκύπτει τελευταία στιγμή. Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Δεν είναι τραυματισμοί 15 μέρες. Το λένε, ένα δεν. Υπάρχουν κάποια site που το λένε ότι δεν σου λένε αν θα παίξει. Ναι, ωραία, όχι. Θέλει διάβασμα. Ναι, μπράβο. Θέλει τελευταία ώρα να κάτσει να δει αν παίζει αυτός. Αυτό. Δηλαδή δεν παίζει ο Κόμπες, δεν του λέει και σε χθες. Ήταν κόντρα το παιχνίδι. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι στην κανονική σεζόν. Αλλά έρχεται όμως. Δηλαδή είναι ωραίο στοίχημα. Λένε οι Αμερικάνοι και έχουν δίκιο σε όλα που είναι και Αμερικάνοι. Στην κανονική σεζόν παίζουν οι παίκτες. Στα play-off οι ομάδες. Τι εννοούν. Σωστά, ότι ναι. στην κανονική σεζόν παίζουν οι παίκτες για το προσωπικό τους όφελος. Ναι. Όχι. Ναι, για ναι. τα στατιστικά τους. Μπράβο. Για το rebound, για τις assist, για τους πόντους. Και στα play-off έχουν δοκιμάσει δύο ομάδες. Όταν λοιπόν εσύ βλέπεις ότι ο Steve Curry, που αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο playmaker στην Αμερική, μακράν, ναι, 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 ναι. μπορεί να τραυματιστεί δύο παιχνίδια και δεν το έχεις προσέξει, ναι. αλλάζει όλη η ομάδα. Δεν το ίδιο. Όταν θα πάει χωρίς τον Gasol να παίξουν οι Bulls, αλλάζει όλη η ομάδα. Δεν είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν θέλει πολύ καλό διάβασμα. Πάντως ήθελα να πω ότι είναι, αν τα διαβάσεις τα παιχνίδια όπως λες, αν είσαι ναι, παρατηρητικός και ξέρεις, έρχονται. Είναι καλό στοίχημα. Δηλαδή, εγώ που δεν ξέρω καλά και δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω τόσο, ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών, ας πούμε, αυτών που ξέρουν, διαβάζοντας, πέφτουν στο 90% μέσα. Έτσι είναι το δηλαδή, NBA βλέπεις, είναι... έχει μια διαφορά 21 πόντους, ας πούμε, handicap σε ένα παιχνίδι χθες, Houston προχθές, και όντως έρχεται 27-30. Ναι, ανοίγουν οι διαφορές για την κανονική περίοδο. Χθες τους έριξε όλους τους Εγγέλα οι Νίξ που είναι τραγικοί. Έτσι, τους πέραμε κόντρα και κέρδισαν τους Πέλικανς χθες. Επίσης. Έχασα και εγώ. Ναι, επίσης. Λοιπόν, λέγε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα ναι. βιντεάκι. Ναι. Εσύ από ό,τι έμαθα το έδες την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια δεν παίχτηκε στην εκπομπή. Ναι, άμα δεν παίχτηκε αλλού. Ναι. Ναι, να το δούμε γιατί είμαι σίγουρο ότι εσεί με αυτό θα μεγαλώσατε. Για να δούμε. Έτσι, για να δούμε λίγο το βιντεάκι που μεγαλώσατε με αυτό. Τι είναι αυτό. Το ξύλινο ποδοσφαιράκι. Ναι, και εδώ έχουν φτιάξει ένα ξύλινο ποδοσφαιράκι. Ναι, αλλά δεν του έχουν δέσει όμως. Πρέπει να του έχουν δέσει. Εντάξει, άμα δει όμως. Σαν σούβλα. Κινούνται μαζί. Δεν μπορεί να πάει όπου θέλει. Ο χοντρός εδώ που είναι τέρμα, όπου θέλει πάει. Μα έτσι και ω το τέρμα. Τώρα από ένα YouTube που έχει 3 εκατομμύρια βίντεο, αυτή τη μαλακή έβγαζε μαζί. Ναι, γιατί δεν μεγαλώσατε με αυτό. Ναι, όχι, δεν παίξαμε ποτέ ποδοσφαιράκι. Παίζαμε κανονικό. Να σου πω κάτι. Ο άλλο κρύβεται, μην τον πετύχει μπάλα. Ρέση, στο ξύλινο ποδοσφαιράκι μπορεί ο άλλο να κρύβει τον κόλο του να μην τον πετύχει μπάλα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Ο παίχτη που κάνει εκεί ο μεσαίο. Τώρα μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο σου σπίτι. Το βίντεο αυτό είναι για γέλια. Εγώ τη ειδικά σου φωτσό του μπάρω το ξύλινο, δεν μπορούσα. Γιατί βγάλετε τον για να πάρω την μπάλα προ τα μένα, αυτό το σκόσμο. Α, ναι. Λοιπόν, αποτυχία το βιντεάκι. Ωραίο είναι ο Τσκάρη. Ωραίο είναι ο Τσκάρη. Αποτυχία μεγάλη. Έχει μείνει. Τι γίνονται στα site, στα στοιχηματικά για τις εκλογές. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Και επίσης έχω μαζέψει. Έχουμε μαζέψει. Τι θα μπει και ο Στάθης. Θα μπει και ο Στάθης. Έχουμε μαζέψει όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το αθλητισμό που βάζουν για τις εθνικές εκλογές. Ναι. Ναι, να πούμε λίγο τα προγνωστικά. Έχουν βάλει αρκετές εταιρείες όπως είδαμε. Έτσι είδα εγώ. Και τα έχουν ανοίξει κιόλας. Και εταιρείες που είχαν δηλαδή δώσαν και παραπάνω. Για πες μερικά. Το έχουμε σε κάρτα. Α, το έχουμε σε κάρτα. Πάμε, πάμε. Αυτή την κάρτα της Ελλάδας. Γεια σου Ελλάδα. Άντε να δεις εδώ. Πρώτο κόμμα λοιπόν, ως πρώτο κόμμα. Το ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από το 1-0-6 στο 1-0-4. Εδώ να πούμε ότι είναι μέσος όρος. Ωραία.
ΣΥΡΙΖΑ, ναι, 1-0-4. Νέα Δημοκρατία 10. Και οποιοδήποτε άλλο κόμμα 1000. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση, νομίζω. Έτσι, στην Ελία. Πάμε παρακάτω. Έλα, ναι, αυτό είναι. Επόμενος πρωθυπουργός. Που είπαμε ότι εδώ υπάρχει έτσι μια παγίδα. Υπάρχει παγίδα, όντως. Ναι. Και ακόμα υπάρχει. Τσίπρας λοιπόν 1-22. Ναι. Σαμαράς 12. Ναι. Και οποιοδήποτε άλλο με 5,5. Να πω για τον κόσμο που μπερδεύεται. Ναι. Επόμενος πρωθυπουργός σημαίνει παίρνω την εντολή να σχηματίσω κυβέρνηση. Και την κάνω την κυβέρνηση. Και την κάνω την κυβέρνηση. Ναι, όχι δεν σημαίνει ότι είμαι πρώτο κόμμα και αυτό. Κάνω διερευνητική προσπάθεια να βρω συμμάχους. Λιανά δηλαδή να το πούμε, παίρνει την εντολή ο Τσίπρας. Όταν ορκιστεί ο Τσίπρας πρωθυπουργός, πληρώνεσαι. Δεν πληρώνεσαι όταν ο Τσίπρας γίνει πρώτο. Ναι, η παγίδα εδώ είναι ότι παίρνει την εντολή ο Τσίπρας, δεν καταφέρει να βρει κανέναν άλλο από τα άλλα κόμματα αν δεν έχει αυτοδυναμία να κάνει κυβέρνηση. Και μετά παίρνει εντολή ο Σαμαράς ή κάποιο άλλο που μπορεί να πάρει τη Νέα Δημοκρατία την εντολή και να πούνε κάνουμε κυβέρνηση συνασπισμού χωρίς Σαμαρά. Ή χωρίς τον Τσίπρα. Βασική ερώτηση εδώ, που είναι προς διερεύνηση, γιατί είναι παγίδα το στοίχημα. Σε ενδεχόμενο νέων εκλογών, δηλαδή άγονες διερευνητικής εντολής από όλους. Το στοίχημα αυτό πληρώνεται για τις επόμενες εκλογές. Μονάδα. Γιατί αλλάζουν και πολλά δεδομένα. Και είναι και λογικό, ναι, μονάδα λογικά. Ωραία ερώτηση όμως, είδες ο Μπετατζής. Τα ξέρει, άρε μπετόν. Λοιπόν, για πάμε επόμενη κάρτα. Αυτή η φοβερή κάρτα. Αν λοιπόν θα σχηματιστούν. Αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι. Τι λέει, όχι. Όχι 1-30. Ναι 3-30. Τώρα ναι. Τόσο στραβό είμαι εγώ, ή πραγματικά δεν. Όχι, δεν βλέπεις εσύ και είναι και δύσκολη κάρτα. Μην ασχολείσαι, εντάξει. Που με βάζει. Την προηγούμενη. Έλα λίγο πίσω. Εδώ δείχνουν ότι δεν θα γίνει. Δεν πιστεύουν αυτοδυναμία. Αυτό πιστεύουν. Εδώ αυτό το στοίχημα πρέπει να το παρακολουθήσεις. Γιατί ναι. Όσο πάμε προς τις εκλογές, θα ανεβαίνει η απόδοση. Θα ανεβαίνει τι εννοείς. Η απόδοση του ναι. Θα γίνει του όχι. Όχι. Εννοεί ότι με τη δυναμική που χτίζει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αυτοδύναμη. Ακριβώς, αυτό εννοώ. Άρα λες ότι είναι πολύ καλή τιμή το 3-30 αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής αυτά που έχει δείξει είναι το καλύτερο. Εάν πιστεύεις ότι θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι καλή τιμή. Αλλά το θέμα είναι να το τριπλασιάζει. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι οριακά ο ΣΥΡΙΖΑ στο να είναι αυτοδύναμος και εξαρτάται από τον Καμένο. Αν θα μπει ο Καμένος ή όχι στη Βουλή. Μάλιστα. Αν λοιπόν εδώ έχουμε να παίξουμε ένα κάτι τζογαδόρικο, ναι. Αυτή είναι τρομερή η απόδοση το 3-30. Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω. Ωραία. Ναι. Το τρίτο κόμμα. Ποιο θα είναι λοιπόν τρίτο κόμμα. Επίσης αυτό είναι ωραίο στοίχημα. Χρυσή Αυγή 1-80 ναι. Που έπεσε πάλι. Έπεσε. Το ποτάμι 2-20. Αυτό ήταν. Το δίνω 4 την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι ήταν ευκαιρία. Τα άλλα δεν νομίζω ότι. Κάνετε το Πασόκ όμως. Πασόκ 35, KKK. Γιατί ήταν πιο πάνω η απόδοση του Πασόκ. Μπράβο. Έτσι, τώρα εντάξει, KKK Πασόκ. Τίποτα. Εδώ το στοίχημα είναι ξεκάθαρο. Χρυσή Αυγή ή ποτάμι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το ποτάμι την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε συζητήσει κιόλας. Μαζί ήμασταν Ελία, ήμασταν μαζί που λέγαμε ότι ήταν καλό στοίχημα. Μάλλον δεν ήσουν εσύ. Λέγαμε, είναι ακόμα καλύτερο. Λέγαμε ότι το ποτάμι ήταν καλό στοίχημα για το 4 που έδινε. Για το 2 τόσο μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, για το 4 που έδινε όμως. Την προηγούμενη εβδομάδα ναι, ήταν καλό. Και τα 2 ήταν στο 2. Δηλαδή ήταν 2. Όχι. Νομίζω ότι ήταν Χρυσή Αυγή 1,65 μου λέει και 2 παραπάνω. Το ποτάμι, εγώ το θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε και τα συζητάγαμε εμείς εδώ. Ήταν γύρω στο 3 με 4. Ναι, αλλά στάθη, τι ήταν το Πασόκ όμως. Γιατί αυτά... Δεν το συζητάει κανείς. 40 γιατί ήταν το Πασόκ. Δύο εβδομάδες πριν 40. Το Πασόκ τι ήτανε. 40. 40, ναι. Το θυμάσαι. Το πάνω. Δεν έπαιζε κανείς άλλος εκτός από αυτά. Εδώ υπάρχει η λογική της κρυφής δημοσκόπησης, ναι. Μάλλον της άρνησης στη δημοσκόπηση. Που η Χρυσή Αυγή, όντως. Η Χρυσή Αυγή έχει γραμμή. Σωστά. Οι ψηφοφόροι της να αρνούνται στις δημοσκόπησεις να απαντήσουν. Και να μην το λένε κιόλας, ντρέπονται. Αυτό σου λέω. Ναι. Μπορεί να μην είναι η γραμμή, να λένε ότι ντρέπονται. Έτσι, υπάρχει όντως και γραμμή από το κόμμα. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή. Ναι, μπορεί να εμφανιστεί με μεγάλο. Είναι ισοπαλία. Αλλά μπορεί να εμφανιστεί με. Για μένα θα είναι καθαρά το τρίτο κόμμα στις εκλογές με ένα 8-8,5%. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι και αυτή η απόδοση είναι πολύ καλή. Καλά, δεν είσαι και αντικειμενικός, οπότε προχωράμε παρακάτω. Καλά, δεν σημαίνει ότι. Ναι, όχι, δεν λέω. Επειδή δεν μ' αρέσει ο Θοδωράκης, δεν είπα τίποτα. Πόσα κόμματα λοιπόν θα έχει βουλή. Όπα. 7. 1,85. Ναι. 6, 2,5. Ναι. Over 8, 7. Over 8, αυτά είναι ωραία. Και under 5, 50. Αυτή είναι τρομερή απόδοση, τα 5 κόμματα. Τα under 5. Ναι, και με τα 5 πληρώνεσαι. 5 ή λιγότερο. Αυτό είναι το όντως. Γιατί και εγώ δεν πιστεύω ότι όλη αυτή τη χάτμα θα μπουν μέσα. Μου λες ότι το 50 είναι εδώ. Τα 5 αφήνει το Πασόκ εκτός βουλής. Η λογική του 5. Το 50 είναι εδώ. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όχι, δεν είναι εδώ. Η λογική του 5 τι είναι, ότι όσο πάμε προς τις εκλογές. Κάτσε, ρε παιδιά, το 6 που είναι. 6 ή 2,5. Α, 2,5. Αυτό είναι καλό στοίχημα. Όσο πάμε προς τις εκλογές, λέει η λογική του 5, αλλά το λιγότερο δεν υπάρχει. Αν δεν θέλω να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ναι. Γιατί αυτό αποτρέπει το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει μεγάλο ποσοστό. Ναι, εντάξει, άρα λοιπόν το Πασόκ που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο 3,5 με 4 πιέζεται προς τα κάτω. Ο ΓΑΠ είναι σίγουρα εκτός. Είναι εκτός και η ΑΝΕΛ είναι εκτός για μένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσει 37-38 για να πάρει μια καλή αυτοδυναμία σημαίνει ότι η ΑΝΕΛ είναι εκτός. Άρα το στοίχημα του 5,50 για 10 ευρώ είναι μια χαρά. Πάντως, έτσι. Το πιο λογικό είναι το 6. Έτσι.
Για να είμαστε εντάξει. Το λογικό είναι το, πιο λογικό είναι το 7. Γιατί αυτή τη στιγμή. Να μπουν και ανέλ. Ναι, ναι, για μένα δεν υπάρχει. Οι ΑΝΕΛ δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στη Βουλή. Έτσι, να σου πω γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει στοίχημα γι' αυτό. Ναι. Θα σου εντάξει, πω ναι. τη λογική γιατί πιστεύω ότι θα μπουν οι ΑΝΕΛ στη Βουλή. Αν τελικά πάνε τα πράγματα όπως είναι. Διότι δεξιοί ψηφοφόροι, κεντροδεξιοί ψηφοφόροι που δεν θέλουν για χι λόγους, για ένφια λόγους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Λάος. Δεν υπάρχει το λάος. Έχει καεί ο Καρατζαφέρης μετά την ιστορία. Μα δεν ακούω το σκεπτικό μου. Θα ψηφίσουν τον Καμένο για να αναγκάσουν τον Τσίπρα να πάρει ένα δεξιό δεκανίκι δίπλα του. Αυτό είναι ΑΝΕΛ εδώ που βλέπω. Έτσι. Να υπάρχει ο Καμένος. Τι λέει, αν θα μπει η ΑΝΕΛ είναι 1,80. Εάν δεν θα μπει είναι 1,95. Για μένα εντάξει. Άρα είναι πιο κοντά στο να μην μπουν. Εμένα με ρώταγε, θα έπαιζε 7 κομματική βουλή ένα στοίχημα και να μπουν οι ΑΝΕΛ στη Βουλή. Εγώ θα έπαιζα 6 κομματική, να μην μπουν οι ΑΝΕΛ στη Βουλή για τρομερή απόδοση, να μην μπει το ΠΑΣΟΚ. Δύσκολο το βλέπω βέβαια, γιατί τότε θα έκανε τρομερή αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το συζητάω. Να μπουν αυτό που λέμε, τα 5 κόμματα και λιγότερο. Αυτό είναι τρομερή απόδοση, όντως. Δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ είναι οριακά, έτσι. Το Πασόκ δεν είναι οριακά, είναι γύρω στο 4. Εντάξει. Αλλά όσο πηγαίνουμε με πίεση, με πόλωση, άστο. Με την πόλωση, δηλαδή και τα σίγουρα κόμματα. Τα σίγουρα κόμματα είναι η Χρυσή Αυγή, το Ποτάμι, το Κουκουέ και τα δύο πρώτα. Επίσης λένε από το κίνημα, για να τα λέμε όλα, τα κίνημα το κόμμα του Παπανδρέου δηλαδή, ότι οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν γύρω στο 2,6-2,7. Αλλά υπάρχει μεγάλο δημοσκοπικό κενό στην Κρήτη και στην Αχαΐα. Στις περιοχές δηλαδή που αυτοί θεωρούν ότι έχουν δύναμη. Και κάθε φορά που συζητάς μαζί τους. Δεν το ξέρει και κανείς αυτό. Μόνο σου λέω ότι επιχείρημα έχουν αυτοί τώρα. Τέλος πάντων, πάντως, όντως το στοίχημα το 5, κάτω από 5 είναι πολύ καλό. Εδώ τι έχουμε. Διαφορά λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ με 5%. Άρα η βάση είναι το 5 και πάμε πάνω κάτω, ναι. Με μείον 5, δηλαδή από 0 μέχρι 5, απόδοση 2. Και να φύγει το ΣΥΡΙΖΑ από 5 και πάνω. Φαβορή δηλαδή, έτσι. Ναι. Που αυτό πρέπει να, εδώ έχει σημασία να ξέρουμε τι έχουμε δώσει πριν. 3,5 ήταν όταν ξεκινήσαν οι δημοσκοπήσεις, τα είχαμε πει εμείς με τον Ηλία. Η βάση ήταν 3,5 την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη ήταν 4,5. Δηλαδή είχαν έβει μια μισή μονάδα μέσα σε 2 εβδομάδες. Γιατί έχει δημιουργήσει ρεύμα. Ναι. Ρεύμα νίκης. Εντάξει, όπως πάντα οι Έλληνες, μόλις δουν ότι κάποιος κερδίζει, αρχίζουν και λένε θα ψηφίσουμε. Γνωστή η καιροσκόπη, ο συνήθως. Έτσι. Ότι με τον νικητή θα πάω, δεν πάω με το χαμένο. Εντάξει, είναι λογικό. Εντάξει, πάντως, αυτό δεν έχει καλή απόδοση όμως. Δεν έχει, όχι, σύστημα. Δεν έχει. Δεν έχει δηλαδή είναι μικρή απόδοση. Γιατί το 5 συν είναι σίγουρα αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι. Το 5 συν δεν είναι σίγουρο. Όχι. Γιατί ρε Σίλια. Η αυτοδυναμία καθορίζεται από το από τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Εντάξει, που δεν θα μπουν στη Βουλή. Που δεν θα μπουν ή θα μπουν. Ναι, που εντάξει, δεν θα μπουν στη Βουλή. Θέλω να πω ότι αν έχει 5, η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει κάτω από 28. Όχι, όχι, δεν το ξέρει. 32-27 ένα ποσοστό που έχει 5 είναι ένα πιθανό ποσοστό και για τα δύο κόμματα και δεν δίνει αυτοδυναμία. Αυτό δεν δίνει, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομίζω δεν έχουμε άλλο. Να σου πω εγώ ότι βρήκα. Έχει διάφορες διαφορές. Πες εσύ για να σου βρήκα over 34% στο ΣΥΡΙΖΑ το 1,70 και under 34% το 2,10 σαν αποδόσεις. Για τη Νέα Δημοκρατία over 28,5% στο 1,75 και under 28,5% στο 2. Δηλαδή εσύ λες under και τα 2 αυτά να τα παίξεις. Εγώ λέω under και τα 2. Ναι. Δηλαδή κάτω από το 32,5% στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί κάπου. Αυτά τα δύο βρήκα. Ναι, καλές. Βέβαια για όσους ψάχνουν σε εταιρείες, εγώ είδα. Πλέον οι εταιρείες το έχουν ανοίξει το στοίχημα. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα εδώ. Έχουν, όπως είναι και στο NBA και σε όλα τα μπάσκετ, διαφορές για κάθε 2%. Δηλαδή, η διαφορά να πάρει η Νέα Δημοκρατία από 29 μέχρι 31, από 31 μέχρι 33, από 27 μέχρι 29. Έτσι. Και εκεί μοιράζονται, δηλαδή, όποιος νομίζει ότι έχει καλό μάτι και καλό mood, δηλαδή, στις τελευταίες ώρες. Βέβαια, οι διαφορές θα αλλάζουν αυτές και οι αποδόσεις. Πάντως, τα δεδομένα που φαίνεται αυτή την ώρα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλά δεν το συζητάμε είναι πρώτο κόμμα. Έτσι, έχω κερδίσει και ένα στοίχημα ήδη, για να ξέρουμε. Παίζεται η αυτοδυναμία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα την έχει. Έτσι πιστεύω. Έτσι θέση, έτσι πιστεύω. Όχι, δεν είναι θέμα. Τι πιστεύω, λέω. Δεν είναι, τι θέλω. Τι θέλω, μη σου πω καλύτερα. Για τη χώρα σου είναι καλύτερο πάντως να έχει αυτοδυναμία κάποιο. Δεν νομίζω έτσι όπως είναι η κατάσταση. Για τελειώνει και αυτό το ανέκδοτο περί αστερής διακυβέρνηση κάποια στιγμή σε αυτή την πατρίδα. Εντάξει, εδώ, για το κακό τη χώρα δεν είναι. Αυτό γιατί εσύ το ασφαλού. Και εγώ μπορώ να λέω ότι το Γιώργο Κωνσταντάκη είναι το γίγαντα. Θα τον κάνω τζαμπάρ να καρφώνει ανάποδα. Αυτό προδιαθέτει που λες ότι πρώτα θα τη φάμε στη σφαλιάρα τη γερή και μετά θα πιάσει σφαλιάρα τη γερή. Έχει λεφτά αυτή τη στιγμή. Έχει παιδί μου λεφτά. Όχι, δεν όχι. Εσύ κα... Συγγνώμη που σε κοίταξα την ερώτηση, ούτε εγώ έχω. Δεν, είναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Υπάρχει κόσμος, δεν κατάλαβες. Υπάρχει κόσμος που πραγματικά δεν έχει να φάει, κάποιος κόσμος, ελάχιστος, για μένα. Πολλοί. Όχι, πολλοί δεν είναι.
Πολλοί δεν είναι και αυτό είναι παραμύθι. Γιατί υπάρχει τόσο μαύρο χρήμα στην Ελλάδα και τόσο χρήμα στο σεντούκι που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο. Δεν έχω δει κανένα να πεθαίνει από την πείνα στην Ελλάδα. Με αυτά που έχουμε δει. Και υπάρχει έχω πόλος, μπροστά μου και εγώ το Στάθη χαρακτηριστικά. Υπάρχει... Ο οποίος αργοπεθαίνει από την πείνα. Και υπάρχει και κόσμο. Υπάρχει και κόσμο αρκετό ακόμα που πληρώνεται κανονικά. Δηλαδή εδώ αυτό το πράγμα που είναι το υπόλοιπο είναι να έρθουν και αυτοί που έχουν 5 δραγμές στην μοίρα αυτό που δεν έχουν. Αυτή είναι η ιστορία. Δύο πράγματα. Πρώτον, σε αυτές τις εκλογές αναμετρώνται αυτοί που την κουτσοβγάζουν ακόμα, με αυτούς που δεν την έχουν καταλάβει με τίποτα. Μα δεν το έχουν καταλάβει αυτοί που την κουτσοβγάζουν. Δεν καταλάβες. Αυτοί που την κουτσοβγάζουν νομίζουν. Γιατί αυτό. Δεν είναι έτσι, γιατί ψηφίζουν ποτάμι. Όχι, δεν είναι ψηφίζουν Πασόκ, δεν σημαίνει ότι ψηφίζουν Σαμαρά. Όλοι αυτοί. Έχει έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κατάσταση για μένα φορτοφανές που θα τον βγάλουν κυβέρνηση οι δημόσιοι υπάλληλοι που πηγαίναν στη Μύκονο. Και τη χάσανε και τώρα σου λέει θα την κάνουμε. Θες να σου πω γιατί είναι τυχερή η πατρίδα μας. Τι ας πω τώρα. Αυτό έχει γίνει. Γιατί οι ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ δεν φοβάμαι να το πω, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή ποιος αυτός. Αν οι ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας μετριοπαθής αριστερός πολιτικός. Δεν θα το πούσε. Άκου τώρα. Μα δεν θα το πούσε να πει αυτά που λέει. Αγόρι μου 50% θα παίρνει εκλογές. Είναι τέτοιο το ρεύμα. Το μόνο που αποτρέπει τον κόσμο να ψηφίζει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας σαν πρόσωπο. Ότι σου φαίνεται ένας τύπος ο οποίος δεν ξέρει τι θα κάνει την άλλη μέρα. Σου θυμίζω και πάλι ότι επειδή στην Ελλάδα πια. Τα έχουμε δει όλα μετά το 2004, έτσι. Ακριβώς την ίδια συζήτηση την κάναμε με τον Γιώργο Παπανδρέου το 2009. Ακριβώς την ίδια. Ακριβώς. Είναι ο Παπανδρέου, έχει ρεύμα ο Καραμαλής που μας λέει. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Γιατί το ίδιο πράγμα γινόταν, έτσι. Ο Καραμαλής που μας λέει ότι θα μας κάνει γιατί δεν έχουμε λεφτά και ο άλλος μας λέει: εκεί θα πάμε. Λοιπόν, πάρτε μια σφαλιάρα. Έρθε μετά ο Ζάπιος. Και έλεγε ακριβώς αυτά που λέει ο Γιωργάκης, λίγο πιο εκλεπτισμένα. Ότι εγώ δεν θα τα μνημόνια κτλ. Πάρ' τη δεύτερη σφαλιάρα. Κατευθείαν. Τώρα έρχεται ένας ακόμα που λέει: εγώ θα τα σκίσω τα μνημόνια και ότι δεν θα πάω να συνομιλήσω μαζί τους. Έχουν φύγει ήδη από το τραπέζι. Έχουμε γυρίσει, θα μιλάμε, θα δούμε τι θα γίνει. Καλά, σου θυμίζω, χίλιες φορές καλά. Έπρεπε να το έχει κάνει πολύ καιρό πριν. Γιατί περιμένει ο Κοσμάκης ότι θα ξαναζήσει όπως ζούσε. Όχι, αυτό το κάνει. Δεν το περιμένει. Βέβαια, το περιμένει. Και σου θυμίζω, γιατί έχουμε αυτό το παράδειγμα πια. Ότι το ίδιο λάθος το κάνει η Κύπρος. Που όταν βγήκε η νέα κυβέρνηση, εγώ δεν συνομιλώ με την Τρόικα. Ναι, δεν θα το κάνει εδώ η ελληνική. Μα το λένε ήδη και σήμερα ακόμα θα το κάνουν. Φόδωρε, εμείς με την Τρόικα λένε... και μνημόνια και φασιστικούς νόμους δεν υπάρχουν. Θα τα καταργήσουμε. Αυτά τα λένε και τα λένε προεκλογικά. Α, μπράβο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό λοιπόν. Εδώ είμαστε. Αφού τα λένε λοιπόν προεκλογικά, όπως έλεγε και ο Γιωργάκης προεκλογικά, ότι λεφτά υπάρχουν, όταν θα έρθουν και θα πηγαίνει ο Κοσμάκης αυτός που του έχει πιστέψει και θα του λέει παιδιά, τώρα εγώ πρέπει να βρω δουλειά γιατί είμαι εδώ και δεν θα βρίσκει. Θα έχει την ίδια τύχη που είχαν οι προηγούμενοι. Τώρα, η διαφορά είναι, γιατί κουραζόμαστε τώρα για την πολιτική συζήτηση, ότι έχεις να αναμετρηθείς μεταξύ μιας πραγματικότητας και μιας υπόθεσης. Και η πραγματικότητα λέει είναι ότι είσαι κάθε 15 μέρες στην εφορία, ότι έχεις σίγουρα έναν άνεργο στην οικογένειά σου. Και μια υπόθεση. Και μια υπόθεση η οποία έχει και ένα καλό και ένα κακό σενάριο. Όχι. Και το λάθος της κυβέρνησης Σαμαρά. Τα σενάρια είναι δύο. Το λάθος της κυβέρνησης Σαμαρά ήταν. Ότι αυτό το σενάριο, το καλό ή το κακό, το άφησε στον άνθρωπο να το παρασκεφτεί παίρνοντάς του συνεχώς λεφτά από την τσέπη. Ένα λεπτό. Γιατί σου παίρνει συνεχώς λεφτά από την τσέπη, ενώ είσαι ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος, δεν είσαι ο εκατομμυριούχος, δεν είσαι ο μεγάλο επιχειρηματίας. Λοιπόν, υπάρχει αντίθετα αυτό υπάρχει μια σκληρή λοιπόν πραγματικότητα και υπάρχουν και δύο σενάρια, ένα καλό και ένα κακό. Προτιμώ να αποφύγω αυτή την πραγματικότητα και να περιμένω ένα καλό σενάριο. Είναι σαν το στοίχημα. Περίμενα λίγο. Μην με κάνει τώρα να υποστηρίζω τον Τσίπρα και μου έχει σηκωθεί και το λένε έχω βγάλει. Μα και αν, δηλαδή επειδή σου λέω εγώ τη λογική, και αν πα λοιπόν στο κακό σενάριο. Και χάσεις και αυτό που έχεις, θα κάνεις. Να σου πω εγώ τι ελπίζω. Άσε τι ελπίζεις, σου λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ένα λεπτό. Στην ίδια ακριβώς ιστορία, σου ξαναλαμβάνω, είμαστε το 2009. Υπήρχε μια πραγματικότητα που αρχίσανε να γίνονται τότε οι μαγικές ιστορίες του Καραμαλή, θα σας πάω όλους κτλ. Υπήρχε ένα καλό σενάριο του λεφτά υπάρχουν του γίγαντα Γιωργάκη. Ότι παιδιά, μην ασχολείστε, θα ζούσουμε όπως ζούσαμε το 2007, ωραιότατα. Και υπήρχε και ένα κακό σενάριο ότι θα πάμε κατά διαόλου που πήγαμε. Ναι, όχι, είσαι λάθος. Το ίδιο ακριβώς έγινε και το 2012. Ακριβώς το ίδιο. Ο κόσμος το 9 δεν ψήφισε. Τι ψήφισε? Για την οικονομία. Ο κόσμος το 9. Λεφτά υπάρχουν, ψήφισε ο κόσμος. Έλα, μην ασχολείσαι. Ο κόσμος το 9 ήταν κουρασμένος για χι λόγους από την κυβέρνηση Καραμαλή. Ο κόσμος το 9 ψήφισε για το. Ψήφισε το λεφτά υπάρχουν. Τέλος. Ο κόσμος το άκουσε ευχάριστα το λεφτά. Και να σου πω και κάτι. Δυστυχώς για την Ελλάδα, μια ζωή ο Έλληνας, ακόμα και το μαχαίρι να του βάλει στο λαιμό, θα ψηφίζει με το λεφτά υπάρχουν. Με το θα φύγουν οι βάσεις του Ανδρέα του 1981, με το θα φύγουν οι βάσεις του Ανδρέα, με το θα κάνουν. Το 2004 ο κόσμος τι ψήφισε. Τι ψήφισε. Τι ψήφισε. Ψήφισε λεφτά υπάρχουν. Παπαρίζουν. Τι ψήφισε το 2004. Τι ψήφισε. Ψήφισε Καραμαλή. Ναι, βέβαια. Δεν του υποσχέθηκε τίποτα. Γιατί. Γιατί η κυβέρνηση Σιμίτη είχε κουράσει. Όχι, αγόρι μου, δεν είχε κουράσει. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Είχε φάει τα λεφτά, είχαν φαγωθεί τα λεφτά του χρηματιστηρίου.
Και ήταν, δεν προλάβαν το 2000 γιατί ήταν μόλις που είχαν φαγωθεί να τους ρίξουν, γιατί ήταν στο τσίμα-τσίμα και τους μισθώσανε τρία χρόνια μετά την ιστορία. Αγόρι μου, Έλληνας μια ζωή δεν ψήφιζε ποτέ για την πραγματική κατάσταση της χώρας. Ποτέ. Ο Έλληνας ψήφιζε μια ζωή και δυστυχώς νομίζω ότι θα συνεχίσει να ψηφίζει με το πόσα θα μου δώσει να βάλω στην τσέπη και το πώς εγώ θα γίνω να είμαι γίγαντας και να φάω το χωράφι του διπλανού και να μου δώσει σε μένα υποδομία αυτό που θέλω παραπάνω να κάνω αυτό. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν έχει χωράφι ο διπλανός για ποιος? Να το φας. Κάνεις λάθος. Μόνο καλά, η γενιά σας κάνει κάνετε έτσι μόνο. Όχι, έτσι. Η γενιά σας και πάνω δεν μπορώ να σας καταλάβω πραγματικά. Δυστυχώς Νικολάκη. Ναι, δυστυχώς. Και μιλάτε 10 ώρα για τα πολιτικά μου. Μα έτσι. Και άμα μπορούσα να πω και αυτά που θέλω θα τα πω. Να σου πω κάτι. Στην ηλικία σου και εμείς δεν μιλάγαμε για τα πολιτικά και τώρα έχει την ώρα να λέμε. Εγώ ρε Πάζο, είχα πέντε κόμενε στην ηλικία σου. Ήρθε η ώρα να κάνουμε λύσεις. Για τα πολιτικά. Που θα μας κάνει στον έξω που θα μας βγει από αριστερά. Για τα πολιτικά συνέχεια. Η ιστορία λοιπόν για μένα είναι η ίδια, τα πάμε. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Δυστυχώς. Πολύ περισσότερο. Ναι, δυστυχώς. Αυτό στην Ελλάδα είναι, μην λες καμιά. Δεν φταίει ποτέ ο κόσμος, να ξέρεις. Αυτό. Άμα πει κάποιος ότι φταίει ο κόσμος, είναι τελειωμένος. Ρε που να φταίει ο κόσμος 100 φορές. Ω, μην μου το λες. Δεν θέλω. Τι με έφερε στη δυσάρεστη είναι... στη θέση να υποστηρίζω τον Τζίπρα. Όχι, αγαπητέ. Είναι σαν αυτά που λέγαμε με τα μπάζα. Θυμάσαι κάποτε που έπαιρνε το ποτάμι τη ζωή και έλεγε η κυβέρνηση, το κράτο που δεν μα προστάτευσε και είχε κάνει ο άλλο ένα φθαίρετο μέσα στο ποτάμι. Αλφα Αθηνών ψηφίζει. Μέσα στο ποτάμι. Ναι, αυτό όχι. Κάνει. Στο ποτάμι δεν ψηφίζει. Βίτα, όχι. Βίτα, εδώ, βίτα, εγώ ψηφίζω Αλφα Πυρέα. Γιατί ήταν έτοιμο να πάω να ψηφίσει τον Βαζέχα Αλφα. Βίτα Αθηνών. Πού ψεκασμένο. Για πε. Μερικά ονόματα. Αλφα Πυρέα. Μανώλη Μαυρομάτη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ο Γιώργος Ορφανός, Αλφα Θεσσαλονίκης. Ναι. Αυτός πολιτικός. Εντάξει, πολιτικός. Πέτρος Κωνσταντινέας, εσύ αποκλείεται να τον ψηφίσεις. Είδα χθες στη δίκη, τους κάει τον έβγαλε. Ο Κωνσταντινέας πού βάζει. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ πρώην, καλά, πρώην διαιτητής. Κάθα το φούρνο και τα λοιπά. Τα γίγαντα, ναι. Ξέρουμε ποιος ο Κωνσταντινέας. ΣΥΡΙΖΑ, καλάματας. Τον έβγαλε χθες στη δίκη, ο Πύρος Δήμας Β' Αθηνών με το Πασόκ. Περίμενε, ο Πύρος Δήμας βάζει με σταύρο αυτή τη φορά, γιατί την άλλη φορά τον βάλαμε. Σταύρο Μαγκάθια, πες μου στην Πόκα. Μιχάλης Λεάνης ΚΚ Αλφα Πειραιά. Φίλος του Διώγου. Είναι αθλητικό. Ναι, ναι, ο Λεάνης. Αριανός, Αριανός. ΚΚ. Κριστό Βαζέχα Αλφα Αθηνών με τους Ανέλ. Ανέλ. Μας ξέρεις τους Ανέλ στην Πολωνία. Είναι, ναι. Είναι από το 1998. Α, δεν ήταν σαν το Ρότσα που ήταν Έλληνας και... Μαλάκα, ο Βαζέχας έγινε το 1998 Έλληνας, είχε από το 1981. Καλύφθηκα, καλύφθηκα. Με το ποτάμι βάζει ο Προσαλίκας, ο προπονητής του Βόλεϊ. Στέλιος Προσαλίκας, ναι. Ο Μαυρωτάς βάζει. Ο Μαυρωτάς στην περιφέρεια Αττικής. Με το ποτάμι, με το ποτάμι. Με το ποτάμι, ναι. Με τους άλλους. Ποιος βάζει μια γυναίκα πολύ στην ποτάμι. Η Κουντουρά βάζει με τους Ανέλ. Η Κουντουρά τι σχέση έχει? Που, επειδή είναι ωραία ακούμε. Ναι, πρέπει, γιατί έτσι με το αριθμό, του γνωστή που ήταν. Ποιος, Κουντουρά. Ναι. Τρελός, ρε. Σοβαρά, η Ελένη Κουντουρά. Αλφα Αθηνών. Πρώην πρωταθλήτρια Στίβου. Είσαι φιλοστής. Ελένη Κουντουρά. Πρώην πρωταθλήτρια. Πότε δεν ήταν. Μην άλλο γιατί μας έκανε στο Ιωάννη. Εντάξει, έλα, για πέρμαζε. Ποιο, ο Λάκης Παπαϊωάννου βάζει. Που έχει την κόρη την ωραία. Ναι, να το πούμε. Στην Αλφα Θεσσαλονίκη, με τον Λάο. Με τον Λάο, να το πούμε, ναι. Αυτά είναι τα βασικά ονόματα. Ναι, τι άλλα, έχει σημειώσει εκεί ένα κάρο, ρε παιδί. Έχω πολλά. Ναι, έχω Μαυρωτά. Πες. Με το ποτάμι, περιφέρεια Αττικής που είναι Ολυμπιονίκη στο Πόλο. Περιφέρεια, το υπόλοιπο Αττικής. Το υπόλοιπο Αττικής εδώ, ναι. Για πες κανέναν άλλον. Κουκοδήμος. Ο Κουκοδήμος, ναι. Προαλτισμή, Νέα Δημοκρατία. Πυρία, Πυρία δεν βάζει. Μισό λεπτό, Κατερίνη είναι Πυρία. Ο Καλαφάτης. Α, ο Σταύρος. Που ήταν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο γιος του τέτοιου, ναι. Μαυρομάτης, ο Βασίλης. Ανυψός, Βασίλης Κικίλιας, Αλφα Αθηνών. Ο οποίος πάει και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό σε λίγο θα πιάσει. Αυτό δεν πειράζει, έχουμε. Εγώ δεν έχω γενιακό. Να σου πω κάτι. Θα σε λίγο θα πιάσει και το βελουχιό του. Με το Πασόκ βάζει Αλφα Θεσσαλονίκη ο προπονητής Βόλεϊ ο Χαριτονίδης. Που ήταν και στην Εθνική. Και στην Εθνική είχε πάει. Ένα καράφλα δεν είναι αυτό. Αυτό ο Γίγα. Ότι από τα πιτσοπαγέ του Βόλεϊ. Ο Κυριάκος Μαντούβαλος. Αθλητικό συντάκτη είναι. Ποιος? Ο Κυριάκος Μαντούβαλος, αθλητικός συντάκτης. Βάζει στη Λακωνία. Ναι, εκεί τη Μεσσηνία ήταν τοπικό, ναι. Ναι. Με ποιο κόμμα. Περιβολάρης ο Παντελής βάζει στην Κοζάνη που δεν τον έχει εσύ και είναι στο γραφείο του Λοβέρτη που είναι αθλητικός συντάκτης. Περιβολάρης τον έχω. Ναι. Στην Καστοριά βάζει. Στην Καστοριά, μπράβο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Καστοριά. Με το ΚΚ είπαμε ο Λεάνης, ο Νικάκης. Ο Νικάκης ο Σαγρίνιο Κουκουέ. Πρώην διαιτητής. Κουκουέ, ο Νικάκης. Κουκουέ. Μιλάμε για καθαρά πρωταθλήματα τότε. Δεν τα έχεις ζήσει εσύ αυτά. Δεν ήταν καθαρά, ρε μεγάλε. Δεν ήταν καθαρά. Καθαρά, δεν ήταν. Ο Νικάκης ήταν Κουκουέ από τότε, βέβαια. Το καλύτερο δεν μου έχεις πει μέχρι τώρα. Περιμένω να μου τον πεις, δεν μου τον έχεις πει ακόμα. Δύο δεν μου έχεις πει. Σε ποιο κόμμα? Στη Χρυσή Αυγή δεν μου έχεις πει δύο υποψηφίους. Πρώην προπονητής διαιτητής.
Ποιος? Πρώην διαιτητής. Ο Βοριάς. Αυτόν τον Βοριάς. Ο Σωτήρης Βοριάς. Ναι, ναι. Έχει ζωντανή ιστορία της ελληνικής διαιτησίας. Γιατί αυτός δεν ήταν τότε πρώτα καθαρά. Υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή. Να, είναι δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας ο Βοριάς. Γίγας ο Βοριάς. Λοιπόν, και βάζει ο Ψαθάς. Θυμάσαι ο μαραθωνοδρόμος ο Ψαθάς. Αυτό πες κι άλλη φορά, όχι δεν το θυμάμαι. Βάζει στην Αλφα Θεσσαλονίκη με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ το μόνο μαραθωνοδρόμο θυμάμαι ήταν το Γκιούση. Δεν θυμάμαι κανέναν. Τότε ήταν ο Ψαθάς Κιούση. Αλλά ο Κιούση νομίζω ήταν Κύπριο. Πού φτάνει συνέχεια ο Κιούση κάτσε. Ο Κιούση ήταν Κύπριο. Όχι Έλληνα, Έλληνα. Πάντω ο Ψαθάς ήταν τη δεκαετία του 80 μεγάλο αστέρι του μαραθώνου. Και τερμάτιζε πάντα. Στο ποτάμι Μέμο Ιωάννου. Ο Μέμο Ιωάννου, ναι, βάζει στο ποτάμι. Ο άνθρωπο που πήρε το Ευρωμπάσκετ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν το πήρε. Έκανε το λάθος. Ο Μέμος Ιωάννου έκανε το λάθος, αλλά το πριν ο Μέμος Ιωάννου. Είχε βάλει ένα καλάθος. Είχε βάλει τρία καλάθια. Όχι τρία. Είχε βάλει ο Ανδρίτσος, κάτσε. Ρε. Αυτά θυμάμαι. Έλα. Μέσα ήμασταν. Μέσα ήμασταν. Μέσα ήμασταν. Έκανε το λάθος. Σου πήρε το ριμπάνο καμπούρ. Και ο Θοδωράκης πήρε και την Αντωνάκου που παίζει πόλο στον Ολυμπιακό. Όταν στην πήρε. Δεν ξέρω αν την πήρε, πάτησε στο ψηφοδέλτιο Β' Πειραιά θα είναι. Ωραία. Η Αλέκα Καμιλά δεν βάζει που θα την ψηφίσει. Βάζει στην Αλφα. Στην Αλφα με το Στογιάκο. Και η Νόνη Ζούνια βάζει. Παλιά πρωταθλήτρια τη Κολύμβηση. Τα γνωρίζει τα σαλά θέματα. Μου ήρθε, δεν το ξέρει κανεί. Και καταδύσει και Κολύμβηση. Λοιπόν, γέλιο. Αλφα Πειραιά. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει η Σεραφείμ. Πόσα. Άμα θέλουμε, άμα δεν θέλουμε. Τι θέλει. Κλείσα να προλάβουμε να κάνουμε και ψούκα πιο εύκολα. Όχι. Θα παίξουμε το βιντεάκι που σου είπα εγώ να κατεβάσει. Ηλία, δες ένα ωραίο σποτάκι. Σαν το προηγούμενο. Για με ήχο. Με ήχο, ναι. Με ήχο. Για πάμε. Για βάλε με ήχο. Πάλι τα ίδια φρούτα. Και τι θέλεις, μάγκο. Όχι, θέλω Γιάνκο. Υποψήφιος. Τέτοιος είναι, ρε. Ο Γρίβας. Όχι, ο Ραυτόπουλος είναι υποψήφιος. Ναι, ο Γρίβας είναι ο. Και αυτός ο τύπος έχει κάνει 40 τέτοια βιντεάκια στο ίντερνετ με κάποιες κυρίες. Λένε, δεν έχεις φράγκο, τι θέλεις, φράγκο. Όχι, θέλω Γιάνγκο. έχεις πάθει, λέει. Στην Αργολίδα, με Ανέλ. Έχεις πάθει, λέει, λουμπάγκο. Και τι θέλεις, φάρμακο. Όχι, θέλω Γιάνγκο. Θα βγει. Ωραίο, συναντώσα. Ελλάδα, παιδί μου, Ελλάδα. Λοιπόν, και ένα κλείσμα Ελλάδα. Τι κλείσμα Ελλάδα. Β' Αθηνά Μαρούση. Μαρούση, ε. Β' Αθηνά. Άδωνη, θα ψηφίσει. Λοιπόν, και να κλείσουμε με το ωραίο το σποτάκι, αυτό που είχαμε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό που είναι οι εκλογές, γιατί σαν χώρα δεν θα σωθούμε ποτέ. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε ποτέ. Έτσι, ο λόγος είναι αυτός. Να χαμογελάμε. Πάντα το χαμόγελο είναι οικολογικό, μεταδοτικό και θεραπευτικό. Ακούστε το τραγούδι για το κίνημα Ελλάδα. Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική απελευθέρωση. Έμβλημά μας είναι ο Σωκράτης με τα εξής διδάγματα του. Πρώτον η αρετή είναι γνώση. Δεύτερον κανένας δεν θέλει να είναι κακός. Τρίτον να μην αδικούμε ακόμη. Κι όταν αδικούμε θα. Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Το σύνθημά μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο αλλάζοντας τον εαυτό μας με βασικές αρχές, τη δημοκρατία, την ανιδιοτελεία και την οικολογία. Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Πολιτική κάθαρση, διασώση, απελευθέρωση Ελλάδας. Γεια σας αναζητητές της υγείας, της οικολογίας και της ελευθερίας. Τις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική απελευθέρωση. Και επιλέγουμε δημοκρατία στην πράξη, πολιτική ανιδιοτέλεια, οικολογική ζωή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο Αντώνιος Ξεπαπαδάκος που εκφράζει τον Κολοκοτρώνη. Επίσης και συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Ελλάδα στη Β' Περιφέρεια Αθηνών. Επίσης μαζί μας είναι και ο
πατήρ νεκτάριος των γανακτισμένων του συντάγματος και εκφράζει τον Πάπα Φλέσσα και είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κινήματος Ελλάδα. Ο Κολοκοτρώνης και ο Πάπα Φλέσσας αγωνίζονται εκ νέου για την ελευθερία της πατρίδας μας, συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια του κινήματος Ελλάδα και έχουν να μας μεταδώσουν τα πρώτα επαναστατικά, απελευθερωτικά μηνύματά τους. Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου ψηφίζουμε Ελλάδα. Κίνημα Ελλάδα. Η ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική απελευθέρωση. Για να βρει η χώρα μας την παλιά της δόξα και λαμπράδα που τη σήκωσαν τόσο ψηλά και έφτασε στη θέωση. Έβλημά μας η ρίση του Σοκράτη, μητρώστε και πατρώστε των όνων προγόνων πάντων, τιμιότερων και σεμνότερων εστίν η πατρίς. Για να παραμείνουμε απόγονοι εκείνων και όχι άλλων. Ήρθε η ώρα για παλαϊκή